Του είναι πάνε εκτέλεση, το μου να βάλεις τώρα. Ναι, θυμίζει μου το... Ναι, πώς είναι γίνε του Μάλα, μάλα. Φίλε, masterpiece.

εσείς της μας τα δεχτεία Γιώργο Είμαι ο Φρανσουά Μισελέτο και η Λίδα Μικτόμελη Ο Φρανσουά Μισελέτο ήταν... Μικελέτο Μικελέτο Εν Ιταλικό Το Φρανσουά είναι γαλλικό όμως Έλα πιο γοντά στο μικρόφωνο σου Βασικά φέρ το μικρόφωνο σου πιο γοντά Ο πατέρας είναι μισός όχι ρε, ενώ τραγουδίστρια, κιθαρίστρια, τι απαγγελές. Διάφορα, κάνω διάφορα. Και εσύ έλα πιο κοντά στο μικρόφωνο σου. Σαν να και πράξω έτσι. Καμερίς πάνω της. Ναι, οκ. Κι εγώ τραγουδώ, σχολούμαι με θέατρο, με χορό, διδάσκα παλιά. Τώρα σχολούμαι με content creation, είμαι writer, είμαι και ψυχολόγος. Copywriter. Το, ε, το γνωστό copywriting; Οχι Όχι, καμία σεισή. Content writer. Content writer. Content δηλαδή? Ε, Γράφω, δημιουργώ content για διάφορα events. Οκ. Okay. Ας πας εσύ τώρα στην εκπομπή σου που θα μας φερει σήμερα. Μπορούσα να σου γράψω το content. Δηλαδή, πού να κάνω focus οι ομιλητές σου σε ποιον... Σκαλέτσαν, ας πούμε. Ναι, σκαλέτ. Ε, κοίτα, συνηθώς... Αλλά είναι ναι, έτσι απλό.

Εντάξει, ξέρουσε, ε, περασμένη φορά. Ναι. Εκείνη που είναι να το δούμε όμως πριν φοράνε ο Γιώργος είναι τραγουδιστής. Ναι, ήμουν ως μέχρι φέτος. Χωρίσαμε. Με, με... με ναι, ο ναι, χωρίσαμε. Τα γάμες ρε φίλε, αφού θέλει ούλα τα έτσι μου θέλει πάνω του Νίκολα. Όχι, 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 να κάνω άλλα <συσ> πράγματα. full team, όχι όχι, οι μόνοι Έχεις άλλους που παίζουν. Έχουμε 4 άτομα. Μα με μπαντάρα του τη μεγάλη. Είναι ένας ωραίος συνεταιρισμός. Άρα είμαστε Ναι. Φάτε και το κορυάτικον το συγκρότημα. Το BT πόσο μου είναι, έννια. 9. Εγώ χάτζομαι 9. Ξέρουμε τους Εγώ... Τι γνώση μου. Είναι ένα κορεάτικο συγκρότημα. Ναι. Αρκέψαμε Ε, νομίζω δεν είχες συγκρότημα στην άλλη. Αρκέψαμε τώρα. Ναι. Και βασικά είναι οχτά μελής. Δεν είναι φωτογραφία. δεν το Δεν το κάνω να BTS. 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 Και είναι ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά άτομα. Είναι ο Bangtan Boys, είναι ένα επτάμελες αντρικό νότιο-κορεάτικο, εννοείται νότιο-κορεάτικο, mm, μουσικό συγκρότημα. <laughs> ναι, και έχουν πολύ επιτυχία και εκτός Ασίας. Καλά τι στυλ παίζουν μουσική. Ε, pop, ασιάτικο. Okay. Φίλε, φιλοξενηθήκαν και όπως Coldplay σε μια συνεργασία μάντως. Mm. Εκάμας είναι έναν cover των Coldplay μαζί, αν δεν κάνουμε λάθος είναι το, το Yellow. Ναι. Ε, Νομίζω και ήταν πολλά έξυπνες οι εταιρείες οι οποίες εντάσσουν νίσια όπως Ινδία, Κίνα, επειδή για τεράστια... Ο είναι Ναι, αλλά τις μουσικές των Ασιατών, ειδικά το pop, spread σε όλη την Ασία. Έτσι έχει πάρα πολύ industry uh, Βέβαια, Μιλούμε η, για δύο δύο δισεκατομμύρια. Πάρα πολύ. Δηλαδή ε, εν, ασύλια, ε, ασύλια. Πόσες Αμερικές. <laughs> Αν κάνεις ένα hit wonder στην Ασία, να κάνεις. Λέγαμε για το δικό σας το επταμελές. Ονόμα. Είμαστε στο σάξιμο. Ρε <laughs> <laughs> <σάξιμο, η αλήθεια. laughs> πέντε <laughs> μου ιδέες. Για... Ο πασίστας μας σε πρότεινε coverdose, που είναι από τη λέξη overdose do. και cover.

Είμαι ο Φρέντι Μέρκυρι και βρεθήκαμε τέσσερις παρέες. Ρωγαμε ένα συγκρότημα. Ξεχάστε τους, φκάρτε τους, τους το μούτε. Λοιπόν, το συγκρότημα σαν μαζί, Queen. Coldplay. τι, τι, τι ξενέρω τον όνομα. Αλλά δημιουργήσαν γίνοι το Coldplay να είναι γίνον mm -hmm. που είναι. άποψη μου εμένα ότι ό,τι όνομα είναι να... Ναι, το όνομα πώς να το χειριστούμε Ας πούμε, ακόμα και τα παιδιά που φτάσει σε μια άλλη εκπομπή του minus one. Πού θα είναι ευκαιρία, το minus one, πού θα είναι ευκαιρία. Το minus one, λοιπόν, ήμουν τραγουδιστή στο minus <laughs> one για 8 χρόνια. <laughs> ε... Παραλίγο να βάστα μαζί, θυμάσαι. Yeah, yeah. <laughs> ε, βασικά έγινε κάπω έτσι λίγο απρόβλεπτα. Ήσουν που ε, την αρχή, Φρανσουά. Εγώ άρχισα με τα παιδιά που ήταν η minus <laughs> one. Είχαμε, είχαν σχήμα που ονομάζεται γνωστή-αγνωστή. <laughs> 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 <Αγνωστή. laughs> Πολλά εντεχνών ονομάζονται. Ε... <laughs> ε, οι οποίοι ε, 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 είχαν το show του στην Καλλιπόλεο, στη διαχρονική. Ε, ναι. yeah? καφεσίρι παλιά. Περίμενε, Περίμενε, παλιά. Τοποθεσία διαχρονική. Το παλιό καφεσίρι. Σιρή. Άτερε. Yeah, yeah. Με στην Καλλιπόλεο. Έχει yeah. viewers δεν μπορεί να φτάσουν καφέ Ε, yeah. Parking πλέον νομίζω. Yeah. Έχει viewers που δεν φτάσαν την αυλαία. Yeah. Uh, so, Επέζαμε ξένο... Η ε, ε, Witness. εγώ έφτασα την. Ένα, sorry, Φρανσόμου. Ναι, έπαιζαν ξένο pop rock μαζί με ελληνικό εντέχνο rock. <laughs> Ο τραγουδιστής που ε, τραγουδούσε τα ξένα ε, πιέσε έναν διαγωνισμό του X-Factor στην Ελλάδα, σο so ε, ψάχναν τραγουδιστή. Εγώ είχα σταματήσει από την πάντα μου, έπαιζα τέσσερα χρόνια στην κατεχόμενη Κύπρο με κάτι παιδιά που γνώρισα από την πλευρά. Ο keyboard player παίζει μαζί μας αυτήν την στιγμή στην πάντα που στήνουμε, ε, ο Χουσέιν Κυρμιζή, mm -hmm. <laughs> ο Χουσέιν ο Κόκκινος. Ε, so, μάινους 1 γινόταν, εζητήσαμε μας να κάνουμε ένα live uh, μόνο ξένον όμως. Uh, so, στη φάση εγγυνή είπαμε, ναι, μα είμαστε μάινους person θα έχουμε τον τραγουδιστή που λέει τα ελληνικά. Εγώ yeah. αλήθεια. Yeah.

σε online talk κάτι okay. 8 χρόνια mm. και το πήγε ήταν η Eurovision ναι. Πολλά τραγούδι, ναι, 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 ναι. πολλά παραγωγή Τα θα πιάσαμε Ε, 21η Τι μαλάκες ρε φίλε Αλλά κάνω και αξιόλογα πράγματα πριν ναι, είχαμε με, 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 τα ίδια άτομα τη μπάντα Τσίνη. Ε, ε, δουλέψαμε και πάνω σε μια μπάντα που έγραφε originals, ε, του Wish

Τόπο είναι το... Το... Και... Το, το κοινό. Όχι, τόπο θέλω να το... πω. Έχει και σχέση με το κοινό γιατί έχει παραπάνω κόσμο, αλλά εν τόσο μεγάλα από Everything is big. Yeah. Και οι δρόμοι, και οι αποστάσει, όλα. So, Ξέρει ότι για να πάει κάπου που είναι μικρό ο χώρο, πάλι να έχει παραπάνω κόσμο που είναι ναι, αρτι... Που, χο... που, μια χώρα που έχει ένα εκατομμύριο κατοίκου και ένα πολύ μικρό ποσοστό να ακούει ξανή ροκ μουσική. You know, so... Uh, South by Southwest ήταν full κόσμο, εννοείται uh, όπω κάθε φορά. Uh, στο Brooklyn επέξαμε και στο Los Angeles, το Whisky and Coco. Για μετά... τα χρόνια μιλούμε. 3, μιλούμε 3, ε... για το 2013-2014. Μια άλλη λίγο. Ναι. Ήταν και κρίση τότε το 2013. Το 2013 ήταν η κρίση. Ήταν μέσα στη δύναμη τη κρίση. Ναι, το κρίση. So, μετά εντάξει, έγινε η, uh, η φάση με την Eurovision. Εντάξει, και αποχωρήσα. στην Eurovision, ε. αλλά και σκύπαν τι ήταν... Εγώ όταν ε, είδα, άκουσα για πρώτη φορά το Minus One, Αν και μας με το rock είναι πάρα πολλά ψηλες. επειδή το rock θεωρώ ότι περνά μια φάση και προσπαθεί να, να, κάνει adapt με, με, τα νέα τα δεδομένα, τουλάχιστον για τότε πιστεύω ήταν κομματάρα. Και το βίντεο βίντε, κλείπ πολλά αλλού για Κύπρο. Ή, ήταν λίγο στις κοινούς χάσκι. Ήταν, uh, εντάξει, ε, το λεγόμενο λικό σκύλο. Ε, παραπάνω όμως, ε, τσε, λίγο όμω. Πραγματικά λίγο σκύλο όμως. Ναι, τσεκ, τον ήβραμε. Ε, Χρησιμοποιούνται το, νομίζω στη Τσεχία για, για military dogs. Ναι, Γιατί yeah, έχουν παραπάνω λίγων παρά μέσα, είναι λίγο πιο αγριά, uh, ο, ο άνθρωπος που τους είχε στην Κύπρο, έρχεται από πολλά κοπές yeah, που, που μωρά. So, Άρα είναι πραγματικό hybrid, είναι απλά λίγο σκύλο το γνωστό. Όχι, είναι hybrid, αλλά έχει το πρόσωπο του λίγου πραγματικά, uh, τα γονίδια φαίνονται. And, uh, τα δύσκολη παραγωγή. Κράτησε μια μέρα καλή που το πρωί στη τη νύχτα ε, με τον Εμίλιο Αβραάμ στο μοντάζ και τις κάμερες και το team του εννοείται. Ε, εντάξει, ε, πιάμε, γράψαμε στο τσέρι στις παιδιάδες της ανοιχτές πόμπα. Α, τα τσέρι περιοχή. Ναι, ναι, τσέρι περιοχή. Respect το τσέρι. Είδες το τσέρι, ε, ρε φίλε. <laughs> <laughs>

τα outfits της Eurovision, ποιο επιλογή ήταν. Τα outfits, εντάξει, δουλέψαμε με τον group του του Εμίλιου. Outfits ψηλοσυζητήσαμε το μαζί του. Και ήταν δικά μα ρούχα βασικά. Πιάμε με το τι νιώθαμε να είναι τι. Και παραπάνω με το κάπως το κόνσεπτ που μας ζητήσαν περίπου. Και η σκηνοθεσία στη σκηνή τότε ποιος την οργάνωσε. Τη σκηνοθεσία. Ναι, θυμόμαι κλουδίνα. Α, είδαμε στο, στο, είδαμε στο, στο... κλουδίνο Α, για, μιλάς για, τη, για το διαγωνισμό. Ναι, σωστά. Ε, δουλέψαμε με μια κοπέλα που δουλεύει για την Eurovision. Ε, χορεύτρια. Ε, διοργα... ε, ε, χορογράφος η κοπέλα. Και απλώ συζητήσαμε το μαζί με την ομάδα Ντζαμέ. Και αποφασίσαμε ότι να πάμε με την specific ιδέα. Γιατί στη Eurovision, ειδικά τούτο που κάναμε στη Σουηδία το 2016, ήταν, ταν αρκετά δύσκολο γιατί ήταν σαν να κάνεις βίντεο live την τη στιγμή. Εγώ έπρεπε να... Εγώ είχα ολοκληρών ε, 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 script να διαβάσω με βάση το σε ποια λόγια είμαι μες στο κομμάτι, ποια κάμερα θα, θα ανάψει. So, σε συγκεκριμένε στιγμέ πρέπει να ξέρω ότι δεν θα δούμε, δεν θα Περφόρμανση κανονικά. Ναι, είναι Ναι, πρέπει να. Μόνο live. Η μουσική πίσω είναι πάντα playback πλέον στην τηλεοραση επειδη Επειδή έγιναν πολλά fuck-ups στην ιστορία τη. μουσικής. η μουσική είναι playback. Δεν είναι ορχήστρα, ήταν ηλεκτρονικά. Η μουσική είναι playback. Η μόνη που είναι live τη στιγμή είναι οι ή ο Κρίς που έπαιζε απλά, έκαμε ό,τι έπαιζε. Όσοι μουσικοί εμπάνω παίζουν κανονικά, απλώς είναι ενωμένοι. Ναι, είναι οκ. Εντάξει, ένας καλός μουσικός είναι παίξει το πάρτ του επειδή ξέρει τόσο... Καλό του ή κακό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τίποτα τηλεοπτικά. Ίσως γίνανε πολλά λάθη που άλλο περιεχόμενο. Επειδή λάθη, αν Γίνα διάφορα λάθη που δεν είχαν να κάνουν με το performance <tot> ναι, του για Ειδικά αν είχαν, ειδικά αν είχαν ορχήστρες, ακυρώσαν τις ορχήστρες φουλ. Ναι. Επειδή έγινουν τα συχνά. Παρουσιάζαν και τους μαέστρος. Συγγνώμη, αλλά έμεινε κάτι στην ιστορία, το σαν να μπαινει η άνοιξη της Ελλάδας. Το σόλο στο σαξόφωνο, νομίζα ήταν να πεθάνει επί σκηνής ο τύπος. Συγγνώμη, τι είπα, ας πούμε, αλλά πρέπει να... Τι, θυμίζεις το λάθος, το σαν να μπαίνει ανοίξει και Το πλά, σαξόφωνο, το σόλο στο σαξόφωνο Σαν να μπαίνει ανοίξει ποιος το τραγουδά ε, Θυμίζεις ε, πώς, Σοφία, Βοσσού. <συσοφίλου> ε, Σοφία ε, από σου ναι. και ήταν της Ελλάδας ναι, 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 ναι φάνε σαν να ξανά μπαίνει ανοίξει ναι, 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 Και κάνα λάθος πας το... σαξόφωνο το σόλο Έφυγε ε, το λίγο στο σόλο, λίγο πολλά Ναι, αλλά είναι η μαγεία όμως του live δεν καταλάβει πόσο μπορεί να χάλασει κάποιον που προσπαθεί να κάνει Και Σε ένα shot, μόνο σε ένα shot, it breaks you. It <laughs> <bip> <laughs> breaks you. Α, Εγώ να θυμάμαι, ξέρετε, ότι είναι ένα πηγή. η Σοφία είναι η τίτλα. Δεν η κατάσταση. Δεν είναι η Δεν είναι Ήταν Δεν είναι Είναι ε, pitch perfect, no problem, φωνητικά, αλλά το σόλο ε, ε, yeah. μιλούμε εσπάσεντη. Ε, φαίνεται στα μάτια της ότι προσπαθεί να το κρατήσει, αλλά χαλαστηκε. Τι προσδοκίες είχατε <σχε> όταν έπιατε ναι. <είπετε>, mm. <σχελίδι> Eurovision? Πιστεύκατε πριν πεντάδα, ας πούμε. Εγώ πιστεύκατε να πολύ καλά. Τουλάχιστον μες τους πρώτους 15 νομίζω είχαμε κάποια, κάποιες προοπτικές. να φταίξουμε τα γεωπολιτικά για τούτο.

So, ναι, με βάση την γίνου μετά μπαίνει το plan B. Πάει που το plan A να περάσει του ημιτελικού. Plan B, ok, περάσαμε του ημιτελικού. Now what? Πάμε. Ποιε είναι οι επόμενε πρόοδε, το νέο πρόγραμμα, κατάλαβα. Mm -hmm. Μετά από τελειώσει η Eurovision, πώ. Ε, ε, τι ήταν το aftermath. Βοήθησαν, ε, βοήθησε, ναι, ναι βοήθησεν. ε, βοήθησε. Έδωσε κάποια προβολή για κάτι εκτό Κύπρου. Ε, επειδή είμαστε στην Κύπρο, ήταν δύσκολο, φίλε. Ε, στην Κύπρο εννοείται, σιγά, εντάξει. Θα ε, σε ήδη να ξαναπέξει. <coughs> Ναι, εν... Ε, κοίτα, ε, جε... ήταν και περίοδο που η μπάντα ήθελε να πάει λίγο πιο σπρο-pop και είναι τον που ψάχνα μέσα στη μουσική είμαι στην έκφραση μου, μέσα στο τι θέλω να εκφράσω. Τι αγγελές εσύ φράσου σου, μου πιστεύεις. Εντάξει, κάτι σαν πιο... Performer. Σαν μουσικός, τι είναι που σε χαρακτηρίζει, πιστεύεις. η αλήθεια. Ε, πρέπει να βάλουμε τραβылεσ... σε ένα όμως. Εντάξει, να σε οκ να γύρω από τη, ροκ πάντα. Από το rock ήχο τουλάχιστον. Αν δεν, είναι commercial όμω αν δεν πληρώνει. Τι, κάνει μετά, Γίνεσαι αλέξια. Α, φέρα το καλά. δεν κατάλαβα την Η Αλέξια ήταν super popular. Και σε κάποια φάση είχαμε στροφή προ την jazz, αν δεν Εντάξει, δεν συμφωνώ με την αν μπορώ να λάβω τον λόγο 안... Ναι, no. επειδή βλέπω σε σένα oh, hey. να μου πει. Οκ. Okay. Ε, εγώ συμφωνώ καθόλου με το ότι πρέπει να κάποιος, περιορίζεται κάποιο καλλιτέχνη σε ένα συγκεκριμένο τζάνερ, εκτό και αν είναι δική του αποφασή. Ναι, ναι, όπως είναι ανοί... Φρανσουά. Εγώ το Φρανσουά ξέρω τον που λόγω του σχολείου, μου συμμαθητρία με ένα αδερφήν του, πάντα ήταν ροκ. Mm. Ε, καθαρό ροκ. Δηλαδή το πιο, Όταν λέω καθαρό ροκ. Έπασε ένα, ένα συγκρότημα για να μπορεί στύνιο, και ο κόσμο να το. Ε, το ε, το πιο φιλικό ροκ. το, πιο traditional ροκ το παλιό. Τούτο το, το μου θυμίζει τότε. Και τούτο να ακούω. Yeah. Σήμερα ακούω χήμα, ακούω με. Yeah. Ακούσαμε, έτσι συγκρότημα. Κλαμ ροκ. Uh, Μπορούσε να πάω. ما, κοίτα, εγώ αγαπώ πάρα πολλά.

Ναι, ακούω country και μισθώ, it talks to me. Σαν Άντουέινας που θεωρείς ότι... No, 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 εγώ μιλώ για classic country songs. Τα παγιά, με το βιολί, με το banjo, all that. Fulky, you know, as leo as leo folky ας πούμε. Λίγο πιο folky, πιο modern country, αλλά εμ με κάνει, εμ εμ πιάνει όπως το classic country, old style country music. Έχει κάτι που μου μιλάμε σε συντονικό ένιξε. Ε, Εγώ μπορώ ε, να πέρασα από πολλά στυλ μουσική. Η μόνη εμάς. μουσική που με έκφρασε ποτέ Σκέτσα, πραγματικά είναι ε, το ελληνικό λαϊκό. είναι νιώσα από κάποιο connection. Ίσως επειδή τα βιώματα σου μπορούν να τοποθετηθούν σε εκείνο το είδος μουσικής. Κοίτα η μητέρα μου ήταν Κυπρέα. Προσφυγάς. Όχι, δεν ήταν πρόσφυγας. Οκ. Okay. Ναι. Για παράδειγμα, αν έχει πολλά ε, τραγούδια ε, που λέγει πρόσφυγια. Ναι. Όταν δεν το νιώσεις εσύ, τουλάχιστον βιωματικά, νομίζω δεν μπορείς να το yeah. αναπαράξεις. Έχεις κάποιο point. Έχεις και μεγάλο point, να σου πω την αλήθεια. Ε... Cheers <laughs> and welcome, παιδιά. Cheers, cheers, cheers. Μπορώ uh... να διακόψω όποτε θέλεις. Έχεις ένα point, ναι, αλλά εγώ επειδή είμαι ηθοποιός, ε... Είναι πάντα αλήθεια αυτό το πράγμα. Είναι πάντα ότι βιώσει, δεν να το αναπαράξει, γιατί έχει διάφορου τρόπου να μάθουμε. Και είναι ανάγκη να, να, βιώσουμε προσωπικά κάτι για να μπορούμε να το συσχολικά ζήσουμε. Ε, μπορεί να. Ε, μπορεί και να, δημιουργήσει δημιουργήσεις ε, που μια άλλη οπτική όχι αναγκαστικά την οπτική που έχει ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει και το πράγμα ε, προσωπικά. Ναι, έχει δίκιο. Καταλάβες. Φαίνεται έργα του. Αλλιώ δεν θα μπορούσαν οι ηθοποιοί να εντόσουν. Να εντόσον, και δεν το πράγμα. Να, ναι. θα μπορούσαν να, να εντόσουν αλη, Ωραία, όμω πρέπει ναι. να περάσει. Θεωρώ σαν καλλιτέχνη, ναι. αν δεν βίωσει κάτι το οποίο είναι ερμηνεύσει, είτε στη σκηνή του θεάτρου, είτε στο πλατό, είτε στη σκηνή, τουλάχιστον να το ψάξει. Mm -hmm. Θυμούμε πολύ mm -hmm. καλά όταν, ε, ε, όταν Μεγαλώντα όταν ξαναειδά το, το με τον Dustin Hoffman, <σοφίλια> εθιάβασα ότι ο τύπο εκλείστηκε σε. Ακριβώ. Ναι, άρα. Για να αλήθο... και γίνω μια ε, ε, Γιαννα, είναι μια βιωματική. για να είναι ο η ερμηνεία σου μετά. Έστερα έθαν. ένα fake. Okay. Ε, Παθάνε το πολύ ηθοποιητή το πράγμα. Όσον και θέλουν να το. μείνανε <σοφίλια> στο <σοφίλια> Ο <σοφίλια> πρώτο που μετά με στο νου του πλέον ήταν φρικόλακα. Yeah. Ε, Τέλειωσε το έργο. Είπαν του, οκ, okay, δεν μπορούσε να βγει από τον χαρακτήρα του. Mm. Stay in character. Ναι, Ναι, και για να πάμε πίσω στην άλλη ερώτηση που έκαμε, που ήταν το αρχικό trigger point για την συζήτηση που επήλθε μετά. Για την Αλέξια, για παράδειγμα. Εγώ, σαν καλλιτέχνη, θαυμάζω την πάρα πολλά. Με την ίδια έμαθα, δεν μιλήσα εγώ προσωπικά, αλλά μάθα ότι αν μιλήσει τώρα για τα τραγουδία στα παλιά, ναι, ok, she, she respects uh, that period of her life, αλλά δεν είναι... Genie. Δε, δεν είναι genie, μη, έναν αντικατοπτρίζει τον άνθρωπο που είναι σήμερα. Άρα, mm -hmm. για μένα η μουσική και το τι τραγουδά ένας άνθρωπος έχει πολλά να κάνει και με το ε, πώς εξελίσσεται στη ζωή του. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να εξελίσσονται σε κάποιους τομεί, οι οποίοι να μην επηρεάσουν να μην ε, κάποια parts του του, του taste του, του γούστου του. Και κάποιου ανθρώπου θα του επηρεάσει. Π.χ. ο Φράσουα εξελίσσεται σαν άνθρωπο, αλλά το γούστο του στη μουσική μένει το ίδιο. σω τσιν το part του εαυτού του να κάνουμε τσιν το connection όταν ήταν μικρό και ακόμα υπάρχει και το connection, όπω σου λέει, δι' ναι, 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 country μουσική ναι, ναι. και θυμίζει του κάτι <coughs> και τραβάτων. τον. Είναι okay. ο ήχος. Ο ήχος. Ε, ε, θε, πρέπει να έχει η κιθάρα, ηλεκτρική, θέλω ρεύμα. Θέλω... Ίσως η Αλέξια mm. να ήθελε να ασχοληθεί mm. με τον jazz πάντα και να ήταν κάτι το οποίο δεν, τότε δεν τη έδωθηκε η, η ευκαιρία, ευκαιρία να... γιατί δεν υπήρχε ναι. ε, στην Ελλάδα των τότε καιρών που έπαινε η Αλέξια το 1980, πότε ήταν, δεν υπήρχε jazz. Is the jazz. Ναι, yeah. jazz σκηνή. στην Κύπρο έχουμε jazz σκηνή. Προσπαθούμε, έχει αξιόλογους τζαζίστες εκεί προσπαθικά ε, οι οποίοι και σπουδάσαν έξω αλλά και σπουδάσαν και δαμέ κάποια παιδιά mm νεαρά Εγώ ξέρω πάρα πολλούς, αν και ψωνα τους ονομάζω εμπολί και το πράγμα χαροποιείμαι γιατί έχουμε ταλέντα και έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν βάσει το πράγμα και υπηρετούν το πάρα πολύ καλά. <΄Σ> <΄Σ> ναι, ναι. Όμω, δεν μπορώ να θέλω τυφλό και να λέω ότι ναι υπάρχει περιθώριο να ανθίσει η jazz μουσική στην Κύπρο. Δεν υπάρχει δυστυχώ γιατί ακόμα εμεί είμαστε του λαϊκού. Όπω δεν υπάρχει και για τη ροκ. Δεν υπάρχει και τόσο. Αν και αλλάξαν πολλά Αν και αλλάξαν πράγματα. αρκετά. θέλω να πω σαν events όπω το Arlan Jazz. Ε, προσφέρει... Jazz, τι ωραίο Προσφέρει πολύ να ξέρει σε κοινό να, να έρθουν πιο κοντά στη jazz μουσική. Πράγμα που δεν να... yeah. είναι εν, εύκολο, δεν έχει ναι. πολλού να, να ακούσει jazz είτε live είτε, είτε, με... είτε, είτε με σε κατάστημα. Ε, um... uh, 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 original jazz. Γιατί yeah, στην yeah, yeah. no jazz yeah. ας πούμε, το summer time, νομίζω είναι jazz. Ναι, είναι jazz standard κομμάτι, αλλά το jazz, jazz, actually. η <stubble noise> jazz Κολτρέινεν, μπορούμε να, να ζητήσουμε τώρα στην Κύπρο, επειδή όμως μια μορφή της jazz λίγο να. να ξέρεις, πρέπει να γίνει λίγο commercial. Ακριβώς. Να τραβήζει πολύ κόσμο, μετά να φιλτράριστεί, αλλά να κρατήσεις κοινού που έμειναν και να αρκέψουν να την επαναδημιουργούν. Yeah. Όπως εμείς εμεί που ασχολούμαστε με μουσική, τουλάχιστον εμείς σαν ε, ε ακροατέ, <συλίδι>. ξέρουμε τα τούντα τούμα επειδή ψάχνουμε τα. Έχει κόσμο ο, ο οποίο δεν εν τούτα έδειξαν ποτέ στη ζωή του για να δει αν του αρέσκει είτε η jazz είτε η country ε, κλασική. Εν τούτα που σου είπα και εγώ τώρα υπάρχει μια πάρα τα πληροφο... Ναι, υπάρχει μια μια παραπληροφορήση εν τούτα. Ότι ας πούμε είναι... παραπάνω ξέρουμε τα jazz standards τα λεγόμενα, τα οποία είναι τα classic jazz κομμάτια τα οποία γίνανε και ε, ε, που, που ε, ταινίες, ε, ταινίες, που, που διαφημίσεις, ναι, ναι, ναι. Pop. Ναι. Και άλλο, jazz, νομίζεις, λοιπόν, και, ναι. Ναι. και πολλού κλάδου. Έχει franchise, έχει. Ακριβώ. Πεθιά τα με, ο κουμπάρο μου, όταν είχαμε συζητήσει, γιατί είχε ζήσει όταν είχαμε μια συζήτηση με την Beatles πριν πολλά χρόνια, είχε μου πει, «Ξέρεις το ότι την Beatles έχουν πολλά σε μάθηκα» μάθημα. δεν Και. Έδειξε μια συλλογή τραγουδιών των Beatles mm. Έτσι είναι, έτσι Μισελ και το που κρίνει στους Μπιτσόλς, τουλάχιστον που θεωρούν ότι η μουσική είναι κάτι πιο βαθύ, όμως είναι τα τα τρελά που ακόμα και σήμερα μπαιζούν. Και ξεκινάει από σχολείο τούτο. Και έχουν και ευθύνη και τα οδεία. Και οι γονείς Πιστεύετε ότι Άμα. τα social media αντικαταστήσουν το ρόλο του τον που ζητούμε από την, που την παιδεία, την κοινωνία και τους γονιούς και παραπέμπω Μα... την κουβέντα που κάνει μία φορά στο TikTok effect. Αν ήξερα να έχω TikTok. <laughs> Μα γίνεται το κατά κάποιον τρόπο ήδη, να να γίνεται. Γίνεται. Είναι Επειδή... δεις πολλά πράγματα. δύο Ας... TikTok αναβίωσε και έφερε πίσω τραγούδια ξεχασμένα Mm. Τραγούδια ήταν θαμμένα και στη νέα αντιγενεία. Ναι, είναι αλλά δυστυχώς αναπαράγει και mm. πολλά σκουπίδια Το... Φίλε, το αναπαράγει εξαρτάται εσύ, εσύ τη φιλτράρεις. Mm. Filtraris. Filtraris. Σκουπίδια... Not interested. Ναι. Mm. 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 Πάντα εγώ δείξε μου το, το search σου να σου πω ποιος είσαι. Ναι. Mm. δεν mm. 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 yeah. mm σημαίνει ότι... Γιατί έχει TikTok. Όχι έχω. Α, δε ρε. Είσαι στον γενό μου που ήρθες σήμερα την φορά. Ναι, νομίζω. Είχες. Ναι, ναι, ναι. Εκάμες κανέναν viral video view ή ακόμα. Ώστες 100.000. Ένα. Ναι, ναι. Εθεωρείται viral. Ναι, 100.000 είναι viral. Ρε, είναι 100.000 ρε. είναι παραπάνω με παραπάνω

ναι, οι πλατφόρμες όμω είναι stepping stones για να πετύχει κάτι. Αν μουσικό, π.χ., λε και εσύ κάμε το για τούτον τον λόγο. Ακριβώ, ναι. Ε, το τι, παρουσιάζεις. παρουσιάζει. Άρα, εκείνοι τους ενδιαφέρει, του αρέσει στο στυλ του Γιώργου, να πατούν να φορούν τα βίντεο του Γιώργου ή παρώ μια βίντεο. Justin Πέρσι, ένα που βασικά το τα τραγουδίδα. Γιατί το Tainted Love δεν έγινε διάσημα με το TikTok. Δεν είναι Όχι Tainted Love, όπως λέγεται Savage Love. Savage Love. Άντε ρε, ναι, 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 είναι. ναι, το content, και το πιο τρανό παράδειγμα είναι το τελευταίο κάβερ της, ε, ξεχάνω το όνομα της... Kate Bush. Ναι ρε φίλε. Εντάξει, be... like, and... απόψη μου εμένα είναι ένα... Θα yeah, το με... είναι... No, 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 no. <laughs> <laughs> είναι ένα... Απόψη δική μου πάντα. Είναι ένα μέτριον τραγούδι, mm. το οποίο την εποχή του Μέτριο, απλά τώρα συνδυάστηκε με μια σκηνή, η οποία σκηνή ήταν μετρία. <laughs> Εγώ δεν είδα το έργο. Είναι σειρά νομίζω, Stranger things. things Stranger Becca. Things, έχει μια σκηνή σειζόν Α, τώρα το θωρώ Δεν μου πείτε Ε, θα σου πούμε τίποτα Τώρα το θωρώ, δεν μου το πείτε Ήταν σειζόν Τρία, Τρία, κοντεύκη, κοντεύκη Κοντεύκη Α, τρίσωσα τώρα, να πάω εδώ Δεν θα κάνω spoiler, απλά είναι μια χαρακτηριστική σκηνή η οποία κορυφώνονται κάποια συναισθήματα των Stranger Things και μπουμ, η κ που άλλο πως σύντον τον καιρό έπαιζε μόνο από καιρες ζέμερες φίλες της σε κανένα country club και ξαφνικά έγινε number one. Όχι, επειδή απορρίψαν την βασικά ιστορία, απορρίψαν την και κάτι με τους φίλους με το release και έκαναν μπαμ. Plus και όχι 60 χρόνια είναι. Όχι, 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 δεν απαντάς. Μπορεί να τίποτε, κάτι. Πιάνουμε Plus61, Plus... Α, οκ. Ας πούμε μια ωραία ιστορία μου. Αναγκάλυψα στο TikTok πριν 6 μήνες. Ένα Α, Plus61 είναι Ελλάδα νομίζω. Όχι. ναι. Είναι 300. Είναι Ένα μπαιδάκι, και να βάλω το link τώρα στο σύνδεσμο για να ακούσουν το τραγούδι που μας βλέπουν ως τώρα ή κασέτσες του του. Ο οποίος ήταν μουσικός και ανακάλυψε ναι, ένα κομμάτι, είναι τόλος τέλος αν τα κομμάτια τα οποία ήταν πιλωτικά για σε κάποιον παράγοντα να τα ακούσει κάπως. Πιλωτικό. Ναι, ένα δέμο. Λαλούν το κάπως άλλο στα αγγλικά. Ένα... Ναι, Α, τέιπ, ναι, είναι κάτι... Τέλος πάντων. το και στο TikTok βίντεο και βάλουν το του το οποίο είχε γράψει ο παπάς του 70's Ας το άλλο Wicked Λοιπόν, και το τραγούδι έγινε viral για μια εβδομάδα και το συγκεκριμένο τραγούδι τι βοήθησε Εκάλεσαν τον παπάντο σε Jimmy Fallon Εκάμε perform σε late night shows Εκλείσαν να με κάνετε ακόμα TikTok Εκλείσε... τώρα Ας ηρωπάνω όλα και να μου είναι καμά Ας πω κάτι το βάλω και να, βάλω on the top το original Αλλά να μου κόψω copyright Δεν με Μπορεί να σου κάνω Δεν πειράζει να κάνω non monetization Σιγά, δεν τα πολλά για το YouTube Να το έβρω πούντο πούντο Το λοιπόν το τραγούδι είναι Του William Curly Παραπέμπει σε 80s, μπορεί και 70s, θα μου ήθελε αυτό. Του έπανε σκέψη, ναι, το ήμουν αλήθεια. Φακί. Ναι, τι μου το... Πώς έγινε, η γυναίκα του. 80s, τέλεια, 70s, 80s. Φίλε, ναι, masterpiece.

Δηλαδή να σου δείξει μαθηματικά, να σου δείξει φυσική χημία, πολλά. Και κάποια στιγμή τα μωρά πρέπει να σταματήσουν να βλέπουν. Ας έχουν μια και και μετά that's it. Σήμερα είδες τι. Είσαστε υπέρ του censorship των social media. Έλα πιο βαθιά. με την ώρα. Social media διούν πρόσβαση στους ανθρώπους. Λαλούμε και γράφουμε ό,τι θέλουμε. Λάξε, πλήτω, πρέπει πλήτω, να έχεις ναι. και κάποια ευαισθησία, φίλε. μπορείς απλώς να... να φτύνεις Μα κόσμο. Κάτι που είναι και να... Για σένα, μπορεί να είναι για μένα, Ναι, έχει τρόπο να το πεις όμως. Εγώ πιστεύω έχει πάντα τρόπο να, να, να πει. τα πράγματα. Εντάξει, πρέπει να έχεις ήρεμον και καθαρό μυαλό. Ε, ποιος ε, καθορίζει όμως, τον τρόπο. Μπορεί Μα εγώ... ο ίδιος ο ε, πρέπει, να η η πρέπει να το κάνει. Πρέπει να το κάνει ο ο Γι' αυτό έχουμε τα προβλήματα. Γιατί έχει πολλοί κόσμο που δεν έχει ε, αυτοσυγκράτηση. Έχω Να χυμά, Χωρί να. Τι συνέπειε. Χωρί να νιώθω ότι να έχει συνέπειε πα στη ζωή κάποιου ή κάποιο, α πούμε, για κάποιον ανάπηρο, και κάποιο που είναι ανάπηρο να το ακούει και να διαλύεται. Εντάξει, όμω. Ε, εσύ ουσιαστικά τοποθετεί όμω την άποψή σου υπερασπιζόμενο λίγο. Λοιπόν, θα πω τους αδύνατους, αλλά τους, ανθρώπου ανθρώπους οι οποίοι έχουν λιγότερο access. Sure. Πάμε στο mainstream, είναι οι τέσσερις ζαμε που έχουμε την καλά με τη ζωή μας για να έχουμε νοροφή, νερό και κινητό. Και πω, η μουσική του Γιώργου είναι Ο τύπος δεν πρέπει καν να ανεβαίνει στη σκηνή. Τι γιώμα πω, Λίγο, Λίγο, πληγώνω πληγώνω άποψη. Είναι Ναι, οκ. Δεν θα του ψέματα όμως αν κάτι κάτι σου κάθεται μέσα στην μουσική του. <ΣΣ2> αν είσαι σωστός <συσίλωσες> στην κριτική σου ζητούσε σωστό άνθρωπο, άνθρωπους να δέχεται την κριτική σαν καλλιτέχνη θα πρέπει να έχει πρόβλημα. Οπότε να εξαρτάται από standpoint το λαλείς. Αν το πει ε, εχθρικά. Τι σημαίνει ειδικό ρε παιδί. Εννοείται, το στα πλαίσια ή talent show. Έχει σημασία. Με αυτό μόνο έχει σημασία. κάτι που να του καταστρέψει την καριέρα του, α user να, το περιεχόμενο και να να δουν τώρα, είναι Είχαμε μπει προηγουμένως το παράδειγμα ναι. του τι έτυχε δαμέ, με εμά. Ναι, ναι. ναι, ναι. Εδώ θα μα τα αυτιά. No mercy. Δικαιούνται. Εγώ νομίζω ότι δικαιούνται. Φίλε, δικαιούνται όπως δικαιούνται, απούντζε τα καλά. Εγώ νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να πει τα κακά, πούμε. μπορεί να πει την απόψη του. Σίγουρα υπάρχει τρόπος να την πει. Ναι, κοίταξε, αν, αν πει ένα ψέμα, πρέπει να, να okay. πούμε, να

Κοίτα να δεις. Βάλω δύσκολα για να μπορούμε να, να στοιχειοθετήσουμε την άποψη μα. Ε, Παίζα πάση σε κάποια βίντεο Flat Earthers Entertaining, uh, δεν θα πω ψέματα Very entertaining ε, Και βασίζουν την άποψη του Πάση σε πράγματα που έψαξαν ήδη Ή που έπιασαν που άλλου ή οτιδήποτε Και βραν κάποιε αλήθικες Για, για είναι αλήθικες It makes so much sense It has to be true it makes sense to me. Ο ήλιος ε, 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 12 κάθε φορά που ο ήλιος στο κέντρο όπου είμαστε 12. Εξανά είδες περιεχόμενο no. Father Όχι, αλλά ξέρεις τι είχαμε κλικ Εξαρτάται και εκείνο που φτιάχνει προς τα έξω ποιος το βγάλει και τι εννοώ. Μα η community που έχει πολλά χρόνια. Ναι, τον γεροντής δουλείας ε, ε, προς τα έξω ότι οι, οι μαύροι έχουν έναν κατώτερο γονίδιο. Εντάξει, of course this is not true. Αλλά επειδή αναπαράχθηκε του τη ψευτική είδηση. του έναν total προπαγάνδα. Ακριβώ. Άρα. Ακριβώ. Άρα, ε, σκεπτόμενοι και νομού που είπε πριν, ότι ναι, να πεις εσύ, α πούμε, ότι ο Γιώργο ε, σα χλεί μουσική του. Εντάξει, του να μου πεις σε μια άποψη. Αλλά ποιο σταματά την άποψη που το να γίνει προπαγάνδα για κάτι. Όχι τούτη συγκεκριμένη. Μα... Κάτι άλλο. Άρα, ίσω πρέπει, να υπάρχει το... <συσσσί> το. Υπάρχει ω ένα σημείο με τι πλατφόρμε. Η κάθε μια πλατφόρμα βάζει τα ωριά τη. Η με πιο αυστηρή πλατφόρμα αυρίο, με βάση εμπειρία είναι το Facebook. Μετά είναι το YouTube και τελευταίο είναι το TikTok. Ας πούμε. Στο TikTok βλέπω ένα πόλεμο με θεία πριν και ο μήνε. Στι ειδήσει, αντί στι ειδήσει. Σαν Στι ειδήσει δεν τι βάλω στο πλαίσιο επειδή το περιεχόμενο παράγεται από ανθρώπου

αλλά σε κάτι πιο. Επειδή είναι άρτια σε βρει μισθό. Νομίζω ότι πρέπει να γενικό το πράγμα. Δεν πρέπει να τα βάλουμε όλα με στο ίδιο καζάνι. σω για κάποια θέματα να αξίζει να και αν είναι κάτι το οποίο μπορεί να παλέψει και να διεκδικήσει το δικαίωμα σου να μιλήσεις, να είναι Twitter.

Κάτι το οποίο θα πάρει την κοινωνία μπροστά που, που την πλευρά τη αγάπη, που το standpoint τη αγάπη για μένα, με ρωτά εμένα, η προσωπική μου άποψη. Ε, εγώ έφτασα σε ένα σημείο στη ζωή μου που θέλω να αποφεύγω να θεωρώ οτιδήποτε negative ή toxic. Γι' αυτό θεωρεί για πολλά πράγματα που λέει, δεν ξέρω ούτε καν είδα ούτε κανένα. Ε, εγώ αδική μου επιλογή. Αποφάσισα ότι στη ζωή μου θέλω να έχω συναναστροφή με ανθρώπου που ε, επικοινωνώ. Που ναι, σίγουρα να υπάρξει ένα, part of, ένα conflict αλλά να γίνονται από την πλευρά τη αγάπη και ω επιτοπλίστων καλοπροαίρετα. Ε, αν με ρωτά σε μένα, οτιδήποτε φτιαίνει προ τα έξω στα social media, ε, είτε που πλατφόρμε, είτε που channels, ή ξέρω εγώ, που κάνουν support το θάνατο, τον πόλεμο, έτσι στυλ πράγματα. Το μίσος μίσο το για μένα είναι σαν να δεν πάμε μπροστά σαν άνθρωπο. Ε, να βάλει όρια, αν δεν έχει ο καθένα του τα όρια του, το πού είναι να φτάσει, πώ είναι να αντιληφθεί ένα πράγμα, πώ είναι να το αναπαράξει. ό,τι όρια βάλουν, νομίζω ο καθένα πιάσει τα δικά του. Πρέπει να έχει σεβασμό προ τον άλλον. Οι flat earthers, α πούμε, θα με ενοχλήσουν εμένα. Ούτε Έχω μια άποψη οι άνθρωποι. Προ το παρόν. Οι Ταλιμπάν, που να σταματή που να γίνει. που να περάσει στο, στο dark side η άποψή του, ας το πω έτσι. Ξεπεράσουν τη γραμμή. Που να περάσουν τη γραμμή, για μένα τη γραμμή. γραμμή μου, λέει, γραμμή. Μου. Ναι. Εντάξει. Και να μιλούν που ένα τάμπο είναι μίσου. Ο βάλει τι γραμμέ. Κοινό αποδεχτεί γραμμή όλων μα. Ναι. Νομίζω καλύτερο να. Ναι, γιατί εσύ πώ νιώθει καλύτερα να είσαι σε ένα περιβάλλον που έχει αγάπη ή σε ένα περιβάλλον που προμοτάρει το το, 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 μίσο, σας. Για να είμαι ειλικρινή, εγώ επιζητώ και τα δύο, επειδή και τα δύο μέρο τη ζωή μα. Ε, μπορώ να είμαι μόνο στο αγάπη. Και... Το να τα επιζητά έναν και πολλά χέρια. Όχι επιζητώ, ενώ αφήνω ανοιχτέ τι συγχρονίδε μου για επειδή να. Υπάρχουν επειδή υπάρχουν Επειδή θέλω να υπάρχουν... είμαι λίγο ρεαλιστή, επειδή. Ναι. Ναι, έτσι είπαμε το ότι πρέπει να, να, ζούμε σύνεφο, το σύννεφο σου υπάρχουν, σίγουρα υπάρχουν Αλλά στη ζωή σου τι προτιμάς με τη γυναίκα σου Να σας είστε αγαπημένοι ή ξανά να τσακώνεστε ναι, ναι, Να σας είστε Και όσο μπορεί. πιο λίγο όλοι τσακώνουν να υπάρχουν τσακών, να υπάρχουν, σωστά Άρα γιατί να, να, αναπαράγουμε πράγματα που προάγουν το μίσος Επειδή κάποια πράγματα πολύ που τα ταΐζουν κάποιοι άνθρωποι και ταΐζουν τα στα μωρά του και προχωρούμε. ένα να βάλω παράδειγμα για φασισμό και έτσι πράγματα. Τελείως να να, δηλαδή, ε, 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 Τελείω ηλίθιο πλέον σήμερα η να μιλάμε. Να δαξ... ασχολούμαστε με φασισμό. Δηλαδή, φασισμό, ρατσισμό. Ναι, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα τα πράγματα. Πω είμαστε όλοι δαμέ και απλώ έχουμε το ίδιο εσωτερικό σύστημα. Απλώ είμαστε διαφορετικοί έξω γιατί τα γονίδια μα είναι διαφορετικά. Αλλά ερχόμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Εντάξει, είμαστε έναν είδο που ζει κοινωνικά. Μόνοι μα είναι δύσκολο να ζήσουμε. Η επιβίωση του είδου είναι δύσκολη. Αν δεν έχει συμπιώσει. και βασικά να πάω και σε αυτέ ο χριστιανισμό, όλοι μιλούν για τρόπου να μπορεί να συμβιώσει μεταξύ του. Για αγάπη μιλούν. Ναι, μιλούν, και για αγάπη. Μιλούν για αγάπη, και μιλούν και για. Όχι μίσο, αλλά κάποιον είδο salvation. Όποιοι έχει θρησκεία που λαλούν, εντάξει, αν δεν, δεν πιστεύει το σε τούτο, α πιάνει τα παγιά χρόνια μεσαιώνα, και ξέρω εγώ, αν δεν είσαι χριστιανό, ο Λόιτσα. Η... Στην πειρά. Προ... Ναι, ήθελα ε, ε, να πω από τη στιγμή, όπω για του flat earthers, να ξαναρχίσουμε το θέμα. Δαμε, εν, Πε ό,τι θέλει, όταν δεν πειράξει κανένα ρε. Ναι, γιατί η αγάπη <συσοφίλια> δηλαδή, δεν μου επιβάλλει κάτι. Που τη στιγμή μπορεί να μου επιβάλλει κάτι, περπατάς πάνω στην ελευθερία μου. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι φίλε. Γιατί αν έρθει να μου το επιβάλλει, έχουμε πρόβλημα, εγώ εσύ. Άρα η αγάπη επιτρέπει yes. ένα healthy freedom of speech. Ναι, of course. Ε, αν έρθει Και η μουσική του ίδιου πράγμα όμως κάνει, ναι. Ενώ επικοι... εν επικοινωνίας μουσική που μπορεί να φτιάξει πολλά μηνύματα. Εν τρόπος επικοινωνίας, είναι τρόπος να κάνεις connect με ανθρώπους που δεν ξέρεις. έκαναν και τη μουσική σε καθεστώτα τα οποία ήταν oppressive. Συνάνουν τους τραγουδιστές που πάνε στη σκηνή, η αστυνομία, φίλε, γιατί... yeah. πώς, πώς. Και η μουσική ήταν και φορές ε, θύμα γενικά, του, 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 του του Θυμάσαι τα γεγονότα στην Γαλλία, στο. Στην περιοχή μου Πού? Γαλλία. Για ποιον μιλά. Στη Γαλλία, μα σε μια συναυλία. Στο Στο. Πού ήταν. Όχι, που ηταν Ναι, ναι, πιάσαμε. είναι Παρίσι. Μέσα στο Παρίσι για Death Metal νομίζω 120 άτομα πήγαν μέσα στην αίθουσα και Είναι πεθαναν τόσοι, πεθαναν και όλοι, αλλά ήταν σοκκινγκ επειδή πάτε ρε. Με τους τραυματίες και νομίζω είχαν 120 θύματα, ας πούμε, με τους τραυματισμούς. Ε, άμα θέλουμε να μεν, Εντάξει, κοίτα, γενικά, για να κλείσουμε την κομμάτια social media, επειδή το ταξίδι, γενικά τα, τα, τα εργαλεία της τεχνολογίας εν τούτα και στο σήμερα έχω πάντα κάνουμε ερωτήσεις ότι μήπως δείχνουν κάποιον εαυτό μας που κοινων είμαστε επειδή στον έξω κόσμο δεν είμαστε έτσι ε, στον έξω κόσμο δεν πιάνεις τηλέφωνα την ημέρα και χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρονιά πολλά. Mm. Το mm. άρα είναι ένας κόσμος ψεύτικος, ο οποίος πιθανόν ε, θεωρώ ότι είναι ψευτικό κόσμο. Είναι ψευτικό. Είναι πολλά ψευτικό. Ψευτικό δεν είναι αυτό μου. Α, εννοεί ψευτικό. Α, κατάλαβα με ποια είναι. υπάρχει. Ε, ναι, τούτο. Είναι ένα παράλληλο ψευτικό κόσμο. Ναι, ναι. Ψευτικό εννοεί ότι παρουσιάζει κάτι που θέλει εσύ να δει ο άλλο. Ναι, ναι, ναι. Είναι παράξενο το ότι είσαι διαφορετικό in real life. Και διαφορετικός. Ο ίδιο άνθρωπο είναι διαφορετικό στα social media, α πούμε. Είναι διαφορετικό το πλαίσιο. Είναι παράξενο όμως τούτο. Είσαι άλλος χαρακτήρας όταν μιλάς στο Messenger. Εγώ δεν είμαι άλλη. Εσύ μιλούμε για το... Φίλε, δάμε, είμαστε παράξενοι στην πραγματική ζωή. Αγιώς είναι να συμπεριφερθείς σε έναν φεστιβάλ ηλεκτρονικής και αγιώς είναι να πάει σε μια όπερα να ακούσεις, δεν ξέρω εγώ κάτι. Εμείς ήδη είμαστε διαφορετικοί για να αλλάσουν οι χώροι. Εξαρτάται πως χρησιμοποιάς τα social media. Ξαναπάμε πίσω στο αρχικό

δεν θέλω να το, να το να Απλά Εγώ σταματήσα το, το είναι το κόκκινο Ναι, εσύ και εγώ πέντε χρόνια έντρω λάντα ανήμα. μπορούσα να έχω ένα πέτ. τώρα είμαι στη φάση που κόφω και το ψάρι. τα μια φάρμα. Α, και εγώ έτσι. μια φάρμα και είσαι... Να και χαϊδέψα έναν που τα μωράζα ε, που κάτω από το μάτι και είδα τον αντίδρα ακριβώ όπω τη σκυλίτσα μου. Mm -hmm. ε, και πλέον ε, εγώ έψαξα πολλά το τι τα ταΐζουμε, πώ ζουν, τι συμβαίνει. έψαξα yeah, yeah. okay. το πολλά και σταμάτησα να το ψάχνω γιατί είδα εσχρά πράγματα. Και απλώ εντάξει, ε, παρέμεινα στο ψάρι που it's not mammal, it's... Ε, οτιδήποτε που αυγό βασικά. Έστω και να ακούγεται παράξενο, δεν μπορώ. Έκανα τη διαφοροποίηση βασικά. Ε, καλύτερα. Καμία σχέση. είναι ε, 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 θέμα... Θεμάν... Είναι προσωπική αποφασή του καθένα. Ε, θέμα του τι θέλει να βάλει μέσα στο σώμα σου. Έψαξα ε, και το... το, σώμα μα βασικά. Πώ τόσο... είναι, είναι, δημιουργημένο μέσα. Είδε Έ... διαφορά από τον Τζερόμπου το έκοψε είμαι less aggressive. Okay. Και είμαστε φτιαγμένοι εσωτερικά να καταναλώνουμε φρούτα. Είμαστε φρουτοφάγοι βασικά. Okay. Το, 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 το άντερο μα είναι σχηματισμένο. Ο μικρόν, θετικό ε, τώρα κάποια, κάποια, ε, ε, κάποια αίματο από ό,τι To μπορείς να ακούσει σε άλλα πράγματα. Δεν κάνω λάθο. Το μικρό δεν με σειρά είναι το θετικό, είναι το αρνητικό. το θετικό. Εν κρέα το υποτίθεται. Αλλά γενικά συμφωνώ με τον Παρόλο που δεν να τα αλλά. είπαμε πριν. το Απλώ είπα μια μέρα, οκ, stop. ούτε ούτε. No. Πριν από κάτι βίντεο, είδα βίντεο που φαγεύει, έτσι πραγματάζει, Εγώ ήθελα να κάνω πλέον support του industry και μετά ψάξα το nutrition. Κάναμε boycott του industry, Ερώτηση τώρα. Την προσέγγιση θα θέλατε να την επιβάλλετε με έναν καλό τρόπο και να ολοκληρώσω, που που έρχεται αν, αν θυμάστε τη ερώτηση πριν, ε, που τούτο. Ε, το τι για τα social media. Εγώ, α πούμε, έκανα share κάτι το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να κάνει inspire κάποιον, που μπορεί, μπορεί να με θεωρεί ότι ας πω, η άποψή μου μπορεί να με σέβεται, και να θεωρεί ότι η άποψή μου με είναι σημαντική. όπως και εγώ να inspired, που κάποια άτομα άλλα, όταν ήθελα να κόψω το κρέα, και έμαθα ότι και ο τάδε, έκοψε το και ο τάδε, έκοψε το και μπήκα και είδα κάποιες απόψεις τους που μιλούσα σε κάποια podcast και το κάνω μου δύναμη να το κάνω, νιώσα ότι να έχω εγώ το, το, respect προς τη ζωή γενικά, ε, θα ήθελα να κάνω το, το, το βήμα, τους άνθρωπους που θαυμάζω έκαμε το, το, βήμα, άρα μπορώ εγώ, ε, ένιωσα το, Εντάξει, το ανάλυσα τόσο πολλά τότε, αλλά ένιωσα push. Ένιωσα το push, δεν ήξερα να Εν τούτον, όπως εσύ τώρα, αν, αν θαυμάζεις το φράσο σου, θέλω εγώ κρέας, μπορεί να σου δώσει και έναν extra push. Ναι, ναι ε να επιβάλλεις λαδιά. κάτι σε κάποιον, Α, εν, ποτέ γίνεται να να κάτι, είναι ποτέ σωστό. Να, επι, κάτι. Είναι είναι μπαμ και κάτω. είναι mm? ε, προσωπικά θέλει. ήταν μπαμ και κάτω. Και Αν δύσκολο στην αρχή, ναι. ε, Εναλλακτικέ λύσει. Πρέπει να φάει κάτι παραπάνω να κάνει. Μα όλοι ξέρουν ότι μπορεί να ζει χωρί κρέα. Ο λόγο που τρώμε κρέα δεν είναι απλά επειδή χρειαζόμαστε. Μα το γάλα, αν το δει. Είναι το γάλα. Να καταλάβω το γάλα στην παγιά. Εμβόλιο είναι επειδή υπάρχει άπλετη προμήθεια κρέα. Και δεύτερον, είναι πολλά πιο ακριβό το να μην τρώει κρέα, να τρώει κάτι άλλο. Ακριβώ δεν είναι. Να είσαι σίγουρη. Απλά. Πιο Δεν είναι το νομίζω. Το πούμε, πιο ακριβό. Εντάξει, ρωτάτε και πού κρέας. Νομίζω. να πούμε με πιο πολλή σίγουρη αν είναι πιο ακριβό ή όχι. Εγώ έμεινα στο κρέας ή στο κοτόπουλο. Εντάξει. Τον τα δύο. Πεσκετσέριαν όμως είναι τρίκο το πουλό. Είναι τούτο. Άρα μην στο άσπρο κρέας. Εντάξει, εγώ το πουλόν Αγαπώ τις κοτούλες. Έλα να φάω αυγό. Επειδή και ακόμα κολλαπτή. Εκολλαπτή. Εντάξει, να σου πω κάτι. και να πούμε τώρα στο τι είναι σωστό, τι εννοεί. Θεωρώ ότι επειδή τελευταία και όπως πολλά κοινωνικά κοινωνικές ομάδες δημιουργούνται και ξέρεις υποστηρίζουν για να βοηθήσουν. Να είστε σύντοιχοι στα σχόλια που κάτω να υπάρξει έναν debate υπέρ και κατά. Το θέμα είναι πρώτον, αν τούτο που πέντρει ο ο Φρανσουά. Φίλε καμπιστώ για μένα. Επικοινωνώ το με καλόν τρόπο επειδή δείχνω ποιο σε με αφορμή ότι υπάρχουν τα social media. Επειδή δεν υπήρχαν τα social media, δεν ξέραμε ότι. Ναι, α πούμε, δεχόμαστε και λίγο μπούλινγκ εμεί που κόψαμε το κρέα. Να ξέρεις. Ναι, εντάξει, λίγο χαϊδευτικά, αλλά. Δεν δέχεσαι μπούλινγκ επειδή κόψε το κρέα. Επειδή είσαστε μειονότητα. Και οι μειονότητε πάντα δέχονται μπούλινγκ. Εγώ στην αρχή, α πούμε, ε... είχα έτσι άτομα τα οποία ήταν πολλά aggressive προς εμένα ενώ εγώ ε, σε τραπέζι να σου πω θα πω το άλλο, γιατί τρώεις κρέας δεν είμαι από την κατηγορία ναι, διότι mm. Ναι. ίσως ευκήκαν κάποιοι πολλά μ, παθιασμένοι με το να μην τρώεις κρέας και ήταν πολλά aggressive towards people που τρώουν κρέας διότι για μένα είναι προσωπικό journey του κάθε ανθρώπου το πράγμα μπορεί εγώ να είμαι έτοιμη τη στιγμή να κάνω την αλλαγή και εσύ να μην είσαι Mm. σημαίνει να αγαπά τα ζώα. Για να έχει του ίδιου λόγου. Σέβουμε εν... το, να πάμε σε ένα φαΐ, σέβουμε ότι να φάει το κοτοπουλό σου. το σέβ, σου, σέβουμε το. Σέβουμε σε και την επιλογή σου και την ανάγκη σου να θέλεις να κάνει το πράγμα. Και το θεωρώ. Ε, και θεωρώ σωστό ότι πρέπει εγώ να σου επιτεθώ. Όπως και το αράδοδο, πρέπει ούτε να Εγώ είμαι, ήμουν ίσω όμω να μην με έτοιμη να κάνω μια άλλη αλλαγή. Τι σε δεχτήκε bullying, δηλαδή από σχόλια ή από φίλου. Ούτε από φίλου, ούτε από σχόλια, από αγνώστου συνήθω. Αμά. Αλλά... Online. Και λέω, και λέω ήταν από άτομα κυρίω που μπορεί να καθόμαστε στο τραπέζι, και να λέω, α πούμε, ευχαριστώ, έντρο κρέα. Και γιατί έντρο κρέα, <στολί> γιατί έκοψε το κρέα, <στολί> ε, πε μα να δούμε, πε μα να δούμε. Και λέω, μου ψάρι, ντρο, γιατί το ψάρι. Το, το ψάρι και μου κάπω εντάξει, ρε βεθιά, chill. Εγώ έκανα την προσωπική μου επιλογή για τους λόγους τους δικούς μου. Με ζερό λόγιο σου το σου δει μια κολλητή σου με τρόπο που να σου πει. σου το πω εγώ που πρώτη φορά γνωριζόμαστε. Θεωρείται έναν bullying, ας πούμε. Τι νοεί να με τελικά στην τελική εγώ κατέληξα ότι τούτοι bullying, γιατί πλέον είμαι εγώ ε, 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 ε κατέληξα ότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι να στη θέση μου και δεν είχαν τη δύναμη να το κάνουν τη δεδομένη στιγμή. Ήταν άνθρωποι που θέλαν να κόψουν το κρέα, αλλά για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν. να του λίγο σαν aggressiveness το πράγμα. Mm. Ή έμπαιναν σε ένα defensive mode χωρί εγώ να κάνω attack. Ή ήταν άνθρωποι που δεχτήκαν attack. Που άλλου σε σοβαρά, vegetarians, vegans, κατάλαβε. Mm. Ε, θεωρώ ότι γενικά στη ζωή μα σεβούμαστε. Mm. Το, 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 χώρο και το, και το, σημείο που βρίσκεται στη ζωή του κάθε άνθρωπο. Και yeah, δεν θέλω να βάλω εγώ κρέας ή νεκρό ζώο μέσα yeah. στο σώμα μου, δεν ε, ε, σημαίνει είμαι προβληματικός. Είναι μια αποφάση που έπαιρνα. Ή ότι μισώ σε εσένα που η, το κάπνεις. Ή μισώ επειδή τρώει κρέα μπροστά μου. Ε, εν, να, μ, να μην μπορεί να με ενοχλήσει η μυρωδιά πλέον σήμερα, πούμε, ειδικά αν είναι ταρτάρ. Μυρίζει σαν σφαγία, φιλέμπορο. I can't. Και εντάξει, πλέον ε, είδα, είδα πολλά inside videos και hidden cameras που τι γίνεται με στα σφαγεία, πώ συμπεριφέρονται στα ζώα, πόσε ενέσει, πόσα αντιβιωτικά. Αν νομίζει ο κόσμο ότι το κρέα είναι το τι ήταν το κρέα πριν 30 χρόνια, κάνει μεγάλο λάθο. Mm. Εδώ με το αντιμετωπίζουν του ανθρώπου σωστά, ρε παιδιά. Πω, μάλλον τα ζώα που εν, μπορούν να μυθούν. <συσοφίλιο> ναι, Και επίση υπάρχει υπερ. υπερ αγία, ε, 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 υπερκατανάλωση κρέατο. πώ θα το πω. Προ τα αγγλικά. Ε, 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 Ας πούμε, το excess killing, ας πούμε, τούτον τότε, τότε έγιναν όλα... Ουλα... Καπιταλισμός, τούτον ονομάζεται καπιταλισμός. Ναι. Τότε, ας πούμε, σκοτώνουμε απλά για να υπάρχει για να υπάρχει αμέ... Το παλιό τερόν ναι. μπορεί να σφάζαν έναν γουρούνι και τρώαν, ας πούμε, και στην οικογένεια. Τότε είναι η εξέλιξη των οικονομιών, μου. Και ουσιαστικά υπάρχει παράδειγμα το οποίο διδάσκεται σε, σε του που το είναι Τη δεκαετία του 30 μια μάνα που ήθελε να κάνει ένα πάρτι γενεθλίων δημιουργούσε η ίδια τις πρώτες ύλες δημιουργούσε η ίδια το φαγητό έστειλε η ίδια το τραπέζι και έρχεται η οικογένεια και γιορτάζα σε ένα γεγονό. Με το πέρασμα του χρόνου η δημιουργία των πρώτων υλών έγινε outsourced στι βιομηχανίε. Και οι βιομηχανίε δημιουργούσαν τι πρώτε ύλε.

Mm. Και yeah. τούτο είναι κομμάτι τη εξέλιξη των οικονομιών και των εμπειριών τη οικονομία να, να, να τα κάνουν όλα αυτέ βιομηχανίε. Και του που θυμίζουμε σε έναν καπιταλιστικό σύστημα που ω επιδοπλίστων το κέρδο είναι το πιο σημαντικό, ω που παραπάνω υπάρχουν καταναλωτέ να αγοράζουν ένα προϊόν, τόσο πιο πολύ προϊόν πρέπει να παράγουμε για να βγάλουμε παραπάνω κέρδο. Απλά είναι ανάλογο, είναι δυσανάλογη η πρόσφορα με τη ζήτηση πλέον. Πόσο Είναι... Λοιπόν, μάλλον όταν υπάρχουν χώρες οι οποίες... Ναι. Αφρική, α πούμε. Ακριβώς. Ακόμα και μερίτη Ινδία. Πόσα, πόσα ζώα που σκοτώνονται και πόσα που να πετάσουν τα κρέατα. Πάρα πολύ. Ένα mm -hmm. ε, μου πει, να πάμε πίσω, α πούμε, τον Τζεροντού, whatever. Που σκοτώναμε, και ο που σκοτώναμε, το ένα να είσαι proactive, ας πούμε, και να... Είσαι έναν σούπερ μάρκετ, θέλει να έχει παστορά στο Υπάρχει πολύ waste, φίλε. Ναι, απλά τούτον, υπάρχει πολύ waste γενικά. Ναι, ναι, ότι μα λέει ο υπερπληθυσμό. Δεν είμαστε πολλοί. Εννιά Δεν είμαστε πολλοί. Ο Ελμάσκι είμαστε είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε πολλοί. Φορούμε με στο Τέξα, φίλε. Ναι, ναι, όντω. Εντάξει, δεν είμαστε πολλοί. Ένα τρόπο που ζούμε που είναι λάθο. Εξεφύγαμε από τη φύση. Δεν είμαστε μέρο τη φύση. Είμαστε μέρο του ανθρώπινου τρόπου ζωής, δεν είμαστε σε συμβιώση με τη φύση. Parasites. Ε, καταντούμε πα, το πράγμα, ναι, καταντούμε στο, στο τέλο να είμαστε just eat, consume, consume and give nothing back. Επειδή πλέον Πώ είναι να ασχοληθούν με τι μηγέ του, με τι αιγέ του, με τι πατάτε τέ... του. Πόσοι το, το... κάνουν το τον πλέον σήμερα. Δεν όλοι οι γη που του αγρότε έχουν τεράστιο θέμα τώρα στην Ευρώπη. Θεωρούμε το. Ξεκάθαρο. Θέλουν, θέλουν, βρίσκουν τρόπου να του πιάνει τη γη και να μπορούν να κάνουν κάποιε συγκεκριμένε εταιρείε να, να μονοπολίσουν την παραγωγή φαγητού. Του... Ε, 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 φίλε. Ο Αμαζόνιο πεθιά. Αυτή τη φωτογραφία είναι short-sighted, Τούτο που θέλω να πω, γίναμε short-sided πεθιά. ότι ξέρω εγώ το 30 ήταν που λένε ότι δεν θα ε, 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 αλλιώσουν όλοι οι πάγοι. Ε, ε, Τέλο πάντων, μιλούμε πάμε που το κακό στο χειρότερο. Σίγουρα έχει και positive <coughs> πράγματα. Έχει και αλλά όσον αφορά το περιβάλλον, ναι, πάρα πολύ και γίναμε short-sighted, δηλαδή ζω εγώ στην Κύπρο, θέλω να μου γίνεται δαμέ, σαν να με κόφτει. Όχι εμένα, και σειρά και ανθρώπους που τους ενδιαφέρει, αλλά σαν να και μας ενδιαφέρει το general good, ας πούμε. Π.χ. εγώ μπορεί να μην θέλω να χρησιμοποιώ πλαστικά καλαμάκια, είναι ωραίο όμω να σκεφτούμε ότι και κάτι που το ζήσα εγώ, μια περίοδο που έτσι ήμουν πολλά παθιασμένη να κάνω που είμαι ακόμα, να κάνω recycling, ας πούμε, σωστό recycling. Και λέω μου, ε, καλά, να σώσεις εσύ τον πλανήτη. Εντάξει, αν σκεφτούμαστε όλοι θα κάνουμε ποτέ τίποτε. Καταλαβες. Μπορεί αμέσως, ή και με το πως τα μέσα τρώω κρέας. Ε, καλά, και σιγά ε, να σταματήσει το, ε, η βιομηχανία. Όχι, αλλά εγώ σκέφασα ότι στα τελευταία πόσα χρόνια, πόσα εκατομμύρια ζώα, ε, ε, δεν εσφαχτήκα λόγω του ότι παραπάνω ο κόσμο γίνεται vegetarian, α πούμε. Okay. Γίνονται vegetarian. Oh, αν είμαι κι εγώ Ε, μια κουκίδα με τσίνου ανθρώπου που συνέβαλε σε αυτό το πράγμα, είμαι proud. Μα κάθε και μέρα τι να μην το κάνω. Μα κάθε μέρα αν είσαι κουκίδα. Το, μπορείς, την ημέρα που εφιάλεξε εσύ να αλλάξει κάτι, μπορεί να εφιάλεξαν ακόμα 100.000 άτομα να κάνουν το ίδιο πράγμα. Ε, Τη ε, την ίδια ημέρα So you gotta see the bigger picture. Να που θα με και νομίζω και ο άνθρωπος πλέον με την τεχνολογία έχει την ικανότητα να, μεταφέρει και να εμπνεύσει κάποιους άλλους είτε τούτον έχει να κάνει με το περιβάλλον είτε οτιδήποτε άλλο. γιατί έχουμε πλέον λόγο. Θέμα εκπαίδευση, φίλε. Αν δεις τη Λευκοσία πριν 200 χρόνια δεν είχε τόσα δέντρα. Σήμερα όμω έχει πολλά παραπάνω δέντρα από το είχε. Ισχύει το. Ναι, ισχύει. Ε... Ε, βλέπω αυτό το γραφείο τη Ολλανδία που ήταν κάπω Δε δε και... Θέλω να πω, ο άνθρωπος εσύ, είμαστε το πλάσμα, με, έχουμε όλα τα εργαλεία να συντηρήσουμε τον τόπο που μένουμε. Έχουμε τα εργαλεία, είμαστε αρκετά εξύπνοι να πιάμε πιο ξύλα, να τα βάλουμε μαζί, και να, σα, κάτι. Know. Και πάλι προχωρούμε προς κάτι πιο καταναλωτικό, πιο εγωκεντρικό, πιο διασπασμένων που την κοινωνία και είμαστε όλοι σιγά σιγά προ έναν δρόμο ε, Χωρί επιστροφή ναι ε, δηλαδή going... πάμε ε, προς τοίχο φίλε δεν ε, το βλέπω τόσο αρνητικά ε, δεν ναι, εγώ Μα επειδή ζούμε βλέπω τώρα, ότι, δε τόσε 30 ότι, χρόνια, ε, δεν δε, ναι. δε, τα μωρά σήμερα. Πέμουν τα σήμερα. τα ενδιαφέροντα του σήμερα. Τώρα να σου πω τι εννοώ. Βλέπω ότι έκαναμε πολύ κακό στο περιβάλλον και σε κάποια parts εν, εν, εν μη αναστρέψιμο του τον το κακό. Όμω, τι πρόσεξα προσωπικά, ε, και επειδή γενικά άρεσε και μου να μελετώ διάφορα πράγματα, δεν του λέω ότι ούτσι να αποθηκευάζουμε σε σαριλούλα σωστά, αλλά δημιούργησα τη δική μου άποψη όσον αφορά το post-pandemic way of thinking and living και το σπίσι μας σαν ανθρωπότητα post-pandemically. Θεωρώ ότι η πανδημία έκαναν και έναν καλό όσον αφορά το, τα priorities που βάλαμε στη ζωή μας και είδα ότι υπάρχει ένα, ένα spiritual awakening σε κάποιους ανθρώπους οι οποί, στους οποίους επήλθε πιο γλυ, γρήγορα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έγινε ένα accelerated το awakening. Μπορούσε να πούμε να ήταν πιο αργό να δεν έγινε την πανδημία λόγω του ότι εκλειστήκαμε όλοι μέσα στο σπίτι με τον εαυτό μα ή με. τέλο πάντων. Και έκαναμε face κάποια πράγματα ή μελετήσαμε κάποια πράγματα ή ξαναβάλαμε κάποια πράγματα σε μια άλλη οπτική, σε έναν άλλο frame. και θεωρώ ότι πλέον χωριστήκαμε τσιλίων. χωριστήκαμε ενώ στο πώ σκεφτούμαστε κάποιοι άνθρωποι. Και το όσον αφορά εμένα, εγώ είδα ότι. Εμένα του τον με ότι έβαλα κάποια όρια, οριοθέτησα κάποια πράγματα. Ε, έναν ήταν είπα πριν. Πλέον θέλω να λειτουργώ μόνο από την πλευρά τη αγάπη. Ε, αποφάσισα ότι κάποια πράγματα απλά τα υπεραναλύω, κάνουν μου κακόν. Αναλύω, το ως το βαθμ... Αναλύω τα ως το βαθμό που βοηθώ και τον εαυτό μου και του άλλου. Τούτο not. για μένα, εντάξει. Mm. Και είδα όμω το αντίθετο να γίνεται σε κάποιου άλλου ανθρώπου που ήταν πιο κοντά μου, οι οποίοι πλέον είναι κοντά μου γιατί επέλεξα εγώ. Είδα ότι με την πανδημία να έγιναν πιο δυστροπή, negative. Uh, and so on and so forth. Και πού θέλω να καταλήξω, τούτο που θελω να καταληξω το που παμε και πριν, ότι είναι προσωπική προσωπικό journey του κάθε ανθρώπου και προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου που θα κάνει focus. Και σίγουρα ναι, κάποια πράγματα ε, καμάμε, και κάνουμε λάθη σαν ανθρωπότητα και οδηγούμε τον κόσμο προ το χειρότερο, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει φω στο τούνελ. Θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα. Δεν θέλω να χάσω την ελπίδα μου στο ότι υπάρχει καλό στον κόσμο, και ότι πολλοί κόσμοι να, είναι να έρθουν πιο κοντά στην αγάπη, γενικά. Και ευελπιστώ ότι πλέον, για να συνδέσω και το part των social media που λέμε πριν, επειδή δίδεται μας ένα standpoint, ένα μικρόφωνο, δίδεται μας η ευκαιρία, ειδικά εμάς που είμαστε και πιο involved με μουσική και με κάτι που είναι πιο general και να μας ακούσει ο κόσμος, δίδεται μας η ευκαιρία να μιλήσουμε για κάποιες απόψει για κάποια πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολλά προσεκτικοί ω προ το τι φκάλουμε προ τα έξω. Όχι επειδή πρέπει να μην πούμε τσίνο που νιώθουμε, αλλά επειδή μπορούμε να ακουστούμε πλέον στο ευρύ κοινό, και να μα ακούσει και ένα μωρό, και μπορεί να επηρεάσουμε και αρνητικά κάποτε. Αλλά και θετικά. Άρα πρέπει να επιλέγουμε. κατά και στο στιγμό που πάμε πριν, πρέπει να επιλέγουμε τι φκάλουμε προ τα έξω, εγώ έχω TikTok, αλλά αν κάνω, θεωρώ ότι πρέπει να είμαι πολλά προσεκτική για να βγάλω προ τα έξω. Μπορεί να βγάλει τη μουσική σου. Ναι, ακριβώ, αλλά και η μουσική λέει κάτι. Εντάξει. Όπω και είμαι πλέον, πολύ πολλά προσεκτική ω προ το τι προβάλλω μέσα από το Instagram μου. Ε, ναι, σαν άνθρωπο περνώ τι δυσκολίε στη ζωή μου. Κάποιε φορέ είναι ωραίο να μοιράζουμε κάποια πράγματα γιατί μπορεί να κάνω inspire κάποιου ανθρώπου. Κάποιε φορέ είναι ανάγκη και τις φορές είναι καλύτερα, ε, να είμαι σίγουρη ότι αυτό που προβάλλω προς τα έξω δεν θα κάνει κακό, κατάλαβες, και... Ε, εξαρτάται ε, και ποιος είναι ο στόχος του κάθε ενός. Ναι. Ε. Απλά ε. τούτο, ε. πράγμα σαν προσεκτικό. Δηλαδή, εγώ νιώθω ότι εσύ ο στόχος είναι ότι μέσω την επικοινωνία σου ή μέσω τη μουσική σου θες να παίρνεις ένα θετικό μήνυμα, το οποίο να εμπνεύσει κάποιους και να, 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 να... και εκείνη ήδη να μεταδώσουμε παρακάτω τη θετικότητα. Γενικά όμω τα social media εξυπηρετούν και άλλου σκούπου όπω το να αναδείξω λίγο τι ικανότητε μου. Να, που είναι δι... κακό τούτο. Όχι, δεν είναι κακό. Εντάξει, εννοείται ότι η αρνητικότητα γενικά είναι κάτι το οποίο <coughs> είναι καλά να, να την, έχουμε στη ζωή μα. Δηλαδή, επειδή ξέρει, γίνεται για θέλει λοιπόν, το καλό και το κακό. Όμω το υπερβολικά κακό ή το υπερβολικά καλό είναι κάπω εκτό πραγματικότητα. Πρέπει να κρατήσουμε μια ανισορροπία. Η αλήθεια να λέγεται ότι με αφορμή την πανδημία, με αφορμή του πολέμου, και με αφορμή ότι όλα διοχετεύονται πάρα πολλά γλυρά και άμεσα, για κάποιο λόγο πιστεύω ότι η αρνητικότητα αφήνει πολλά περισσότερο προ έξω. Έτσι είναι, γι αυτό σου πάτε πάτε είναι η αλήθεια. <laughs> σου πω ότι δεν είναι η αλήθεια όμω. Εμπίστευκο ότι ο κόσμος είναι έχει τό τόσα ωραία πράγματα που για κάποιο λόγο έτσι όπως είμαστε εδώ δημιουργεί να επικοινωνούμε πάντα επικοινωνούμε τα αρνητικά και να επικοινωνούμε τα θετικά. Και ε, αυτό όπως είπα. Έχουμε την τάση να επικοινωνούμε πρέπει... τούτα που μας χαλούν. Ναι, πρέπει που να κάνουμε... Εσείς οι τρεις πόσες, πόσες μίξατε. Πώ ευρεθήκατε για να καταλήξουμε στην πάντα. Η μουσική στην Κύπρο. η, μουσική, στην Κύπρο βασικά. Όλοι ξέρουμε. είμαστε σαν μια μεγάλη. Community. Μεγάλο community. Είναι ένα πράγμα όμω να γνωρίζει κάποιον αλλά Μπορεί να γνωρίζει μια πάντα όμω. Ναι, να, φτάσουμε και στο Τζίνο. αρχίσαν όλα που μας εκάλεσαν η αγαπητή μα η Μάρα στην εκπομπή Μάρα! Η Μάρα Κωνσταντίνου Μάρα Κωνσταντίνου ηθοποιός. Η οποία είναι εκπληκτική τραγουδιστρία. Μας τα τώρα στο σχολείο. Μάρα Κωνσταντίνου ηθοποιός έπαιξε... η και η Γίτσα. Ναι, ο Ρώρος Πουτίνε στη Μάρισα νομίζω τούτος. Ήταν η Αρούλα η οποία ήταν λίγο έτσι... Η του η Η κόρη. Ναι, σου έκαλε με, έθελε να κάνει μια ροκ. Ναι, 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 να κάνει μια ροκ μια εκπομπή. Αλλά μου φράν μου, θέλω να μου πει λίγα ξένα, θέλω να καλέσω τον Κινέζο τον μιλήσω. Όχι, sounds good, let's do it. Σω ε, so βρεθήκαμε στο τσιγάρο, μιλούσαμε, αλλά μου, bro, δεν έχω κάτι για την νέα σεζόν, εσύ,

βασικά στείλε μου μήνυμα το πρωί. Λάλη μου, ρε, τελικά σκέφτομαι το σήμερα, όλη μέρα. μου, why not. πρέπει να βρούμε μουσικού απλώ. Ε, σκέφτομαι. Λέω ότι πολλά ωραία εκπομπή ενώ είμαστε και πολλά διαφορετικά μουσικά background. Δηλαδή. Ο είναι καθαρά

Είμαι λέω έτσι ποτά από εκεί, ενώ ήμουν μεταξύ Κύπρου, Αμερικής, Ευρώπης Σχολητικές και με χωρών, στιγμή με διάφορα πράγματα ε, 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 α, Θα μου βάλω μια ταπέλα, θα λέω ότι είμαι pop στα ακούσματα και στο στυλ μου, αλλά είμαι ρόκ και στη ψυχή μου, θα <laughs> το πω έτσι okay. ε, ένα, ένα ακούω ελληνικά μέχρι μεγάλη ηλικία, αλλά τώρα τραγουδώ ελληνικά, ακούω κάποια ελληνικά που μου αρέσκουν Σαν κάποια παραδείγματα, επειδή ακόμα προσπαθώ να σε τοποθετήσω σαν τραγουδίστρια. Το γιώργο ξέρω τον, το Φράσουα ξέρω τον και προσπαθώ να κάνω εικόνα και ο κόσμος μα βλέπει τώρα. Κοίτα, εγώ είμαι versatile σαν τραγουδίστρια. Τι εννοώ, μπορώ να υπηρετήσω και να τραγουδίσω διάφορα στυλ από ελληνικό μέχρι ξένο, φτάνει να μου αρέσκουν. Αν μου αρέσκουν να τα κάνω να μου τερκάσω. Δηλαδή, να σε τα... performer βασικά, Ναι, εσύ. να τα πω με έναν τρόπο που να με. Ε... να μπορέσω να τα υπηρετήσω ε... Res... με respect, με σεβασμό. Και... Τώρα α... θα αρέσει σε κάποιου, όχι. Και <σχυ> βάλει <σχυ> και το δικό σου, τη <σχυ> δική σου ταυτότητα, τα φαντάζομαι μέσα. Ε, προσπαθώ, ναι. Ε... Με... με, ποια θα μπορούσε να συνεχίσει. Α πω τι μπορώ στι... να τραγουδήσω. Τι. Στο λαϊκό δεν είμαι πολύ καλή. Γιατί δεν το ακούω, μου πολύ αρέσκει.

τα τρόπια. Θεωρώ δεν είναι καλύτερη, sorry που σε διακόψα. Όχι, καθόλου, καθόλου. Ματώνας τα της. Ναι, εντάξει, δεν ήμουν πολλά φαν της Ματώνας, ας πούμε, αλλά άκουα τους πω πιο σόλ συγκροτήματα, άκουα έτσι πράγματα. Έτσι δι μουσικής. Και έτσι μεγάλωσα και τραγούδουν τον το στυλ. τα ερεθίσματα. Μετά Άρχισα να ακούω λίγο πιο ροκ αγγλικών. Σκόρπιονς, Βάιτσνικ και τούτον το στήρι. Μετά πήγα προς Χιμ. Uh, έτσι έκανα uh, ένα uh, journey. Σαν να ήμουν σε ένα λεωφορείο και πήγαινα και έκανα διαδρομές. Uh, και όταν ήρθε η φάση να τραγουδήσω επαγγελματικά στα 19 μου, uh, που είχα κερδίσει σε ένα talent show το οποίο πήγα και τραγούδησα Μαρέ Κάρι, το hero, ας πούμε. Ποιο talent show? Όχι στο κολέγιο μου. Αλλά είχα πάει και στο... Είναι Τσόφταν, το Pop Stars. Που νόμιζα ότι είναι απλά... Talent Competition, αλλά ήταν τελικά σαν το reality φάση. Η πιέντζο φορά σου είναι, είναι εξφακτόρ Γαλλίας. Νο, είμαι στο Voice Γαλλίας. Voice Γαλλίας. Ναι, γίνον όμως, εντάξει. Προχωρήσες. Εγώ νόμιζα ήταν έτσι. Εντάξει, προχώρησα. Κάποια στιγμή συμπίπτουν οι ημερομηνίε γιατί ήταν τη ίδια στιγμή με την Eurovision. So, uh... Α, ήταν την ίδια περίοδο. Mm. αυτό μου είπα πριν να κι άλλο Τι ευχέ. Ναι. Επέρασε όμως ενώ. Φίλε Γαλλία, αν μου το. Μα έκανε πολλά πράγματα. Σιγά σιγά να θυμηθεί να σου Μα νομίζω ο ξέρει. Αλλά ναι. Εσύ ξέρεις να μου εγώ ας πούμε Αμα αν είσαι τύπος να τα λαλείς όπως εμείς δεν τα πολύ λαλούμε Να ξέρεις και εξπόζερα ο Μια περίοδο έπαιζε Ναι, υπήρχε μια περίοδος που ήταν Μια τριετία, τετραετία θα έλεγα εγώ Είμασταν παντού και με την πάντα Ναι, μπορεί Τι έλεγες Μυρτώ μου, ναι So anyway, basically έκανα το γύρο μου που τα διαφορά στήλ Και όταν ήρθε η φάση που μπήκα σε πάντα τελικά και έκανα μου πρόταση να τραγουδώ στο Λο Λοτοφάγους τότε Λοτοφάγους Είπαμε να τραγουδώ ελληνικά Εγώ μου κάπως δεν έχω φά... ιδέα από ελληνικά παιδιά Βοηθάτε με Άρχισα ακούω αθιβαίων Άρεσε μου γιατί ήταν κοντά στο στυλ μου που γράφω Αλλά στο ελληνικό Και ήταν ο λόγο που ξεκίνησα να γράφω ελληνικά γιατί έγραφα ποιήματα Έκδοσα ε, Σε πέντε χώρε. Σε, sorry, σε τρεις χώρες πέντε φορέ. ε, για τα βήματα μου, για τα short stories μου, έγραφα είμαι mm -hmm. και writer και επηρεάσαν το στυλ μου στο, στο γράψιμο ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης Ήστερα άρχισα να ακούω Big Slacks, να μου πεις άρχισα 19 χρόνια να μάθω τους Big Slacks, ε, 19 τους έμαθα mm. ε, Αλλά μπήκα και σε εκείνο το στυλ να ακούω και πιο εντέχνο ροκ ελληνικό ε, και έτσι ξεκινήσα να πειραματίζω Τραγούδισα και ελληνικά, ε, τραγούδισα και ελληνικά εντέχνα και τη λέμε έντεχνο, και ροκ. Ύστερα πια σε αγγλικά. Αλλά παράλληλα τραγουδούσα τα αγγλικά, τα soul και τα pop που μου αρέσκαν. Και ροκ, αγγλικά. Ε, τέλο πάντων, μετά από κάμποσα χρόνια, τώρα πλέον αποφάσισα ότι δεν μπορώ να μπω σε μια άλλη κατηγορία εκτό που την pop. Γιατί τι να πω. Τραγουδώ και jazz. Πιο πολλά τα standards. Αλλά υπηρετώ, θεωρώ ότι υπηρετώ την respectfully όταν ενα, καλέστω, να καλέσω να κάνω perform, να ερμηνεύσω κάποια jazz κομμάτια, ε, τραγουδό και pop, και ελληνικά και αγγλικά. Και classic rock. Και classic rock. Yeah. So, in the, de, μπορώ, εγώ να ε, μπορώ να πω σαν καλούπι, δεν μπορώ να πω σαν καλούπι. Είσαι performer, είπα. Mm. Είμαι performer, βασικά, yeah, όπως yeah. και είμαι ο χαρακτήρας μου, παιδιά. Εκτός, mm. που αν έρθει μια μέρα να γράψεις, κάνεις ένα δικό σου... Για δική σου δουλειά, να

Κάνουν συναυλίες στο εξωτερικό και καλούν διάσημους καλλιτέχνες να κάνουν performance. Έτσι, ε, όταν ε, ήμουν στο Μαϊάμι το 2012 και κάμπνα μπρόβες για μια πολλά μεγάλη συναυλία, δύο μήνες που ήμουν κι εμένα, ένας από τους καλλιτέχνες τελευταία στιγμή ήταν να παρευρεθεί και ήταν η ευκαιρία μου, ήμουν στο σωστό τόπο, στη σωστή η χρονική στιγμή και δείξα τη μουσική μου στον, στον τότε παραγωγό διότι ζήτησαν επιγόντως κάποιον τρόπο να καλύψει εκείνη τα δευτερόλεπτα, εκείνη τα λεπτά, οπότε... Mm. ...τον τηλεοπτικό χρόνο και τον χρόνο στη σκηνή, που ήταν να μείνει κενό, που δεν ήταν να παρουσιαστείς τόσο καλλιτέχνης. Ε, φτυχώς, διότι εγώ εντρέπω μεζόλας, με θεωρείς έτσι, ε, εντρέπω μου να πω ότι εγώ τραγουδώ και γράφω <συλίδευ> και... Εντρέπεσαι. <συλίδευση> <Ετ'> και ακόμα αντρέπουμε, δεν να με ακούσεις πολλά συχνά να μιλώ για αυτό αν δεν μου δώκεις το Εν... chance να το κάνω. Θα πάω να πω, ναι, εγώ, γράφω μουσική και... παίξα είναι κακό να πω αυτό. είναι κακό, απλά εγώ, είναι κάτι που το θεωρώ το ότι... Ε, ε, θα ήθελα, με αυτό λόγο αν δεν μου δώκουν το stand ή το κάνω. Έτ να πω κάτι, αλλά λέω τώρα τι να πάω το χρευτριόν, τι να πάνε από τώρα. Και έλεγα φίλη μου, πήγαινε, 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 μια φίλη μου από το Μαϊάμι, η οποία είναι Βραζιλιάνα, η Αλέξα. τέλος πάντων, και πήγαινε και εκ μου και είπε του ε, παραγωγού, η μυρτώ τραγουδά και γράφει και μουσική. Και ο Κένζο, έναν άλλο ε ράπερ. Οκ, okay, λαλή, να δούμε. Μπορούν και φώναξε μου μας μουσική δική σας που να ακούσαν. Ναι, εγώ τότε είχα το πρώτο EP που παρουσίασα, που ε, ε από τα τραγουδιά μου, το, το, Fly Away, το, το οποίο τότε είχε γίνει και Song of the Week στην Κύπρο. Έχεις ναι, κάπου κάποιο YouTube που μπορεί κάποιος να παραδεί. Εγώ είμαι είχε να προματάρω τον εαυτό μου. <laughs> I suck. <laughs> έχω, έχω, το website, έχω κάνω update. Here. Εγώ να έπρεπε να έχω κάποιον να με... Αλλά... Είμαι καλλιτέχνη, με την hey. έννοια του καλλιτέχνη, όχι του, marketeer. I suck at promoting myself. Και αρκετοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι τόσο ποιοτικοί, επειδή είναι πάρα πολλά καλή πας στην προώθηση, καταλήγουν να... Ναι, εγώ με... τον εαυτό μου, πας έτσι. Yeah, same. Προωθώ άλλο, και με ένα θυμνό είχα και το Asia Minor, που ήταν ένα κομμάτι που έκανα με τον Γιώργο και τον γνωστό παραγωγό στην Αμερική. το Anyway, to cut a long story short, έδωσε μας έναν... Ο άνθρωπος, ο παραγωγός έδωσε μας έναν beat, μια μουσική και εμάς αν μπορείτε γράψετε κάτι ως αύριο. Η mm. okay. τα συναυλία, γκίκ... Ναι, η τι... τα συναυλία στο Ορλάντο, στη Φλόριδα και ήταν να υπάρχει τούντο γκάπ. Πόσο κόσμο είστε, αν τελειώσετε. 8.000 κόσμο. Εντάξει, ah, οκ, okay, respect. Μολύ κόσμο. Ναι. Yeah. Και yeah. μεγάλη συναυλία που κάμα ήταν με 10-12 κάπου. Ε, και έγραψαμε κάτι, άρεσε του πριν να φύ, ε, και, καλέστηκα να τραγουδήσω και να χορέψω στο τέλος της συναυλίας που ήταν ανάμιση ώρα, όχι, και όμιση ώρες κόνσερτ και χορευκά, και όμιση ώρες. Δεν είμαι αρχιόν τραγουδί. Δεν είμαι αρχιόν τραγουδί. Ο κόσμος εθουσιάσει, γιατί πρώτη φορά γίνεται το πράγμα σε Zumba concert, που είναι mainly fitness oriented, Συνήθω σε φέρναν καλλιτέχνε που έξω independent τυπέναν να ε, τραγουδίσουν. Τραγουδίσε εσύ ποιητή, σου ή κάτι. Ε, Τραγουδίσα τον το κομμάτι που η δευτερόλεπτα, τον part βασικά μέσα στη συναυλία για να καλύψω τον χρόνο που ήταν να λείπει ο άρτη. Και για μένα ανοίχτηκε μου η πόρτα. Και κομμάδου, yes, έξω, γιατί ε, καλέσαμε πριν αφιόπου, Miami, να φύγω από το Μαϊάμι να πάω να σε έναν τραγουδί. Και τραγούδισα σε <causes> και είπε μου ο, ο παραγωγός, ο συγκεκριμένος, λέει μου e, Έχω και έναν άλλον τραγουδίν και στα καραλίω, μου Μπορείς να το ακούσεις να μου πεις αν σου Ας σου κάτι να πεις αμέ, να και αμένα τραγουδίσεις Και λέω του Γιατί είπα το γράφω μουσική, γράφω και λόγια, γράφω lyrics Και λέω του, φκένει μου κάτι που εγώ λέω του έγραψα ποτέ κάτι στα ελληνικά ως τώρα Αλλά μου κάτι ελληνικό να mm. Και τραγουδίσα κάτι στα ελληνικά σε το Μαριονέτα, το πάνω από 10 million views στις πρώτες εβδομάδες του release του μέσα στο youtube που είναι ένα ζούμπα τραγούδι αλλά έγινα εγώ γνωστή στο ζούμπα world εσύ το τραγουδάς τραγούδισα ένα part μέσα στο τραγούδι στα ελληνικά στα ελληνικά το οποίο δεν ήταν καν δεν ήταν καν supposed to be like that άρα πάτε να βρούμε τώρα ένα marionetta, ναι και ήταν σίγουρα είναι, κάποιος τώρα έκαμε post εμείς στο <laughs> youtube και εμέναν έγινε ουσιαστικά η είσοδος μου στη βιομηχανία του εξωτερικού Για την Αλέξανδρα, επειδή είναι η Αλέξανδρα Ναι, μέσω του Ζούμπα είναι καλά να μιλούμε για τον είναι κακό Είμαστε νόβερ ταπεινοί Επειδή... είναι το πράγμα ρε γάμουλα Ναι, ας πω εντάξει, όμως και ένας άνθρωπος σε μένα που ήταν ο κρέιτορ του Ζούμπα, ο οποίος λέει το σε έναν... Μα δεν ήταν η ναι, δεν ήταν η Αλέξα και δεν βρεθούν κάποια άλλη Αλέξα στο μέλλον. Κάποτε μέρος. είμαστε πολύ αυστηροί με τον εαυτό μα. Δηλαδή το, το περί αυτό λόγο... Μερικέ φορέ έναν άγγερε, φίλε, επειδή θέλω να ανοιχτεί μια πόρτα, εννοείται να μιλήσω για μένα. Ποιο δεν να μιλήσει για μένα, άλλος. Ναι. είναι κάποιο άλλο. Ναι. Ένα αλτρουισμό που είναι πολύ εύκολο να γίνει. Ναι. Κάποτε είναι καλά να. Άσε πολύ τη ρε φίλε, χτυπά πόρτα. Απλά να σου πω, άμα έχει και κάποιε φάσει που απογοητεύτηκε από κάποια πράγματα που γίνονται. Π.χ. το τραγουδί μου το Fly Away, μια φάση έστειλα το. Είχα το στείλει στο Rock Nation, το εταιρεία που είχε ο Jay-Z. Ε, και τέλο πάντων είχα μου πει τότε ότι ήταν προ το final selection για να, για να γίνει selected για να... Ε, ε... ε... αν θα ήταν σειρά ή αν θα ήταν ταινία. Και άρεσαν του πάρα πολλά για μια συγκεκριμένη σκηνή που ήταν να τέλειωνε η ταινία, έναν που ήταν σε έναν αερόστατο. Και... Whatever. Και δημιουργεί και... και... <ειχουλίες> προσδοκίε, <ειχουλίες> εσύ. τέλεια, δηλαδή. Να παίξουμε. Όχι, δημιουργεί προσδοκίε. Ήταν να γίνει selected γιατί άρεσαν του να μπει σε εκείνο το συγκεκριμένο part. Όπω <εχουλίες> πριν είπε <ερίμενες>, για το. Περίμενε στην επιτυχία. Και τι έγινε, είτε, ας πούμε, ε, ε, τελικά έγινε η ταινία γιατί. Είχε... Ε, συλλάβαν τον. τον... Το τον... σκηνοθέτη, τι μου ήταν τότε για κάτι που είχαν κάνει και τα λοιπά ε, Κάτσε φυλακή, ε, διαλύθηκαν όλα mm. Σαν τούτο γίνονται πολλά πράγματα mm. Και εγώ μια φάση σταμάτησα να το κυνηγώ και αναλώσα ότι έρθει Ότι κάτσει, πολλά άλλο Ότι έρθει Αν θέλει το universe ή ο Θεός να μου το φέρει, όμως μου το φέρει ε, Να μου πεις ε, ε και το manifestation πολύ σημαντικό Ναι, τούτο που γίνεται με ο ήταν manifestation γιατί όταν είχα κάνει audition να πιάω το ρόλο σαν μια που τες 12... 8 ήταν τότε. Πρέπει να την ιστορία, Φρανσουά.

όταν έκαμε εγώ τότε τούν το, τούν τη διαδικασία, ήμουν, ήμουν μια απλή ζούμπα τότε και μέσα στις πόσες applications και έλεξε με 8. Η ίδια μου η αδερφή, που είναι μια στο που ξέρω και μια από τα, τα είδωλα μου μεγαλώνοντας σαν χορεύτρια Το να το πούμε. Η Ρένα. Ρένα ε, μελε, Ναι. Και η οποία ζει η εδώ και 27 χρόνια ε, ε, χορογράφηση για The Salt and Pepper, δουλεύει και με, με το Chris Willis, ε, με πολλά γνωστούς καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Ε, μια από τα είδωλά μου, η ίδια η αρφή μου, που ξέρει ότι είμαι και καλή χορευτρία, είπε μου να σου πω, ε, θέλω να κρατήσει τόσο ψηλά τις προσδοκές σου, γιατί έκαναν πάνω από τρεις χιλιάς άτομα απλά. Και είπα της, δεν μπορεί να έχω κάτι που να δουν και να με καλέξουν. Και τότε εγώ ήταν μια περίοδο που διάβαζα, πολλά με το να αλλάξω τον τρόπο σκέψη μου και να σκεφτούμε μόνο θετικά. Γιατί πέρασα και εγώ τη φάση που ήμουν negative σαν άνθρωπος. Ξέρεις, πάντα πίνε ο μου Θέλω να αλλάξω τον τρόπο σκέψη μου και διάβαζα έτσι αρκετά βιβλία. Με τη, πώς αγάλινα, να θετικά, και μιλούσα για manifestation, και εκείνο που να το attract. Και φάση, και the <laughs> που μιλάει για απλά πράγματα. Απλά έκαμε μου ένα κλικ. Και ότι ουλέ συχνότητα στη ζωή, και πρέπει να συντονίσει με τη συχνότητα του για να κάνει ένα τσακ τσινά που θέλει λοιπά Και, ταλίβα. και όντω έτσι είναι. Ε, εντάξει, δεν είναι ότι δεν ήμουν ταλαντούχα και δεν ήμουν καλή χορεύτρια, αλλά είχε πάρα πολλέ καλέ χορεύτριε και καλύτερε που μένα. Το έκαναν οντίσιο όμω εγώ. εγώ Εδούλεψα με τούτον τον τρόπο και με το marketing, είχα βάψει αμαλιά μου φούξια, εφορούν κάτι πολλά τρελό στο βίντεο και θυμούνταν με όση φούξια, η κοπέλα η φούξια που εφορούν τις με τη γούνα, να ξέρω τι ήταν πότες, εφορούν κάτι περίεργο με γούνα που έκανα το τίσιο. Και που και έκανα 8. έτσι και λέξαμε σε top 8 για να, κάνω τον, να, να ομάδα, να ενταχθώ στον ομάδα που ήταν να κάνει τον το concert που ήταν να πάμε να μας πετάσουν στο Μαϊάμι και να δουλέψουμε με το founder του Zumba για ένα μισή μήνα, δύο μήνες και να κάνουμε το τεράστιο concert που ήταν πολλά wow για τα δεδομένα του Zumba ήταν ένα από τα biggest concerts, Που και δουλέψαμε με τον Vanilla Ice, με τον Little John, to the window, Wow, Πήγαμε έτσι tour. <laughs> Αλλά ήταν η αρχή τούτη και μέσα από τούτον γεννήθηκε μια άλλη ευκαιρία που ήταν τούτο με το τραγούδι. Και τόσο άνθρωπο επίστεψε σε μένα και είπε: Θέλω να δουλέψω με τη Μιρτόν να κάνω τραγούδια για το ζούμπα. Στο ένα ανέφερε το άλλο. Καταλαβέ. Και κατέληξα να κάνω tour με, το, με την εταιρεία τούτη και να γράφω τραγούδια μέχρι και σήμερα. Γράφω τραγούδια για Τζίνο. Σε... Μετά έγινα μια από του χορογράφου του. Στην Κύπρο αν τη κάνω. Ε, στην Κύπρο ήρθα το 8 μόνιμα, δεν το ήξερα τότε τι είναι μόνιμα. <laughs> Γιατί είσαι Κύπρο, ε, Ήρθα διακοπέ, μια βαλίτσα με καλοτσερινά, και απλά έμεινα. Ε, μια σειρά γεγονότων, έκαμε με ένα θέλω να μείνω λίγο καιρό. Ε, και τελικά κατέληξα ότι. Επειδή, εντάξει, εσύ αποφασίζει να κάνει κάτι προσωρινό, αλλά η ζωή συνεχίζεται στον υπόλοιπο πλανήτη. Ε, τα μου ευκαιρίε μέσα στο Zoom να κάνω tour. Και ήταν εύκολο να κάνω τουρ στην Ευρώπη και να είναι η βάση μου Κύπρος παρά να ζω νέα Νιόρκη. Είπα να μείνω λίγα χρόνια. <συσίλια> το λίγα χρόνια κράτησε λίγο παραπάνω καιρό. Το 2015-2016 όταν σταμάτησα τα intensive tours, tours εμ, αποφάσι, πήρα συνειδητά την αποφάση ότι τελικά μάλλον να μείνω ακόμα λίγο Κύπρον. Γιατί το για πάντα για μένα είναι Ποτέ δεν ξέρεις τι να σου φέρει ζωή. Ε, μόνιμον του, του προσωρινού. Αλλά <laughs> 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 και, το, και, και, το να πεις ότι και το forever πάρε, είσαι ναίβ να το πεις. Ε, δηλαδή είτε να πεις μην σκοπώ προσωρινά δάμε είτε forever, είσαι ναίβ να το πεις. Είναι ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Oh. Οπότε αν είπα να μείνω, αποφασίζω τώρα με τα δεδομένα που έχω στη ζωή μου τώρα να μείνω δάμε στην Κύπρο. Ε, γιατί ήθελα να είμαι κοντά στην οικογένεια μου. Ε, περνούσε ένα, και περνά μια πολλά σοβαρή αρρωσκιά και εγώ ήθελα να είμαι δίπλα στην οικογένειά μου γιατί σκέφτομαι ότι what's the point, γιατί έζησα το το πράγμα, what's the point to be having the σε εισαγωγικά time of my life, concerts το έναν το άλλο και μπορώ να μοιράζομαι το πράγμα με την οικογένειά μου, να μπορώ να πάω πίσω στην οικογένειά μου και να μοιραστώ την εμπειρία επειδή είμαι, συνέχεια μακριά τους, physically. ένιωθα ότι είχα την ανάγκη να είμαι Θέλει θυσίες μια τέτοια αποφασή και ακούοντα εδώ στην ώρα, κάνω εικόνες με νου μου και ήρθε μου πρόσφατα έτσι μια ανάμνηση που είδα, ε, είδα το, τον ντοκ τη Γκάκα ο δρόμο το Super Bowl και Sorry. πριν J.Lo όταν ευκαιρία με ο δρόμο προ το. Έτσι κι αν έχω ζωή. Η ζωή και είναι ναι, ναι, εύκολο. Δηλαδή, κάποιοι μπορεί άθορο, Μιλάς τώρα ότι ε, κατάθλιψη, φάρμακα, φυσιοθεραπευτές, πόνο. Πλάσι σε προϊόν. Είναι κακά, έκλε, ρε φίλε, έκλε. σε προϊόν, βασικά. Απειλογή του. Ναι, εγώ πέρασα τη φάση που πια και έκανα μίτσινγκ. Ναι, υπογράφει συμφωνία με τον διάβολο. Έτσι είναι. Επειδή πουλάσει ψυχή σου. Ναι, αλλά ο κόσμο μερικέ φορέ θεωρεί μόνο την πιτρίνα. Ναι, για που έμεινα στο ζούμπα εγώ. Πόσες φορές άκουσα «Έντε ωραία μπορείς απλώς πάνω και τραγουδάς» και ξέρεις πόση δουλειά υπάρχει πίσω Ε, ζηλεύκουν το γεγονός ότι είσαι πάνω. Ζηλεύκουν το γεγονός ότι ο κόσμος αγαπάς έτσι, είσαι στο επικέντρο και θέλουν το και Maybe. I don't Τούτον στον Περναμπέου και σχοράρει. Όπως ούλα έχω στις ίδιες. στον Περναμπέου, σχοράρει, αλλά έχει Αν του πόνει κανένα να παίξει στον Περναμπέου, να παίξει μια άθικη Ναι, και τι κάνει όμως ο αθλητής, ώσπου να φτάσει να παίξει. Τι θυσίες Ακόμα και το Ρονάλτο που ε, είναι καλή τέχνη, είναι αλλά στο επικέντρο τώρα στα τελευταία του, του τον φίλε θέλουν τα κομπελούθκια τους. Ναι, στην τελική είναι τούτο με τις προτεραιότητες που πριν. Αν είσαι προτεραιότητα, αν είναι προτεραιότητα σου... Ναι, για μένα η οικογένειά μου προσφέρει μου... Η οικογένειά μου, όταν λέω οικογένειά μου, εννοώ και φίλοι μου, οι παιδικοί, που υπάρχει ένα connection με το ποιά είναι η οικογένειά Για μένα, θέλω να έχω στη ζωή μου τούτο το connection με τους ανθρώπους, ενεργόντουν το connection, να μην εγκυμάται. Με Πάρα πολλά. Really. Επειδή νιώθω ότι κάμνι είμαι grounded σαν άνθρωπο. Νιώθω ότι η διά μου... Γεμίζει σε. Γεννίζει με. Διά μου υγεία. Εν σκέφτεσαι <damaged> ποτέ what <feet> if, όχι? Ναι, άκου, εγώ πέρασα τη φάση... Επέρασα τη φάση που πήγα <mmmm>. στο γραφείο του George Klein του υπεύθυνου distribution της uh, Sony, διότι το EP μου που σου είπα πριν, το Fly Away, είχα το, το πάρει... Που είχε γίνει σε συνεργασία με τον Κρι Χαραλαμπίδη, που είναι ένα καταπληκτικό παραγωγό για μένα. Ε, Είχα το πάρει η Αμερική. Ε, για να φτάσει στα αυτιά του ανθρώπου, ο γυμναστή του έβαλε το σε ένα κρύσπαθ παρτί. Και έτσι πάει στην Αμερική. Στέλνει, τα συντήσει σου διαγράμματα σημασία. Λογικό. Πόσα συντήσει θέλω. Ακριβώ. Και εδώ, ο γυμναστή του τότε ήταν πολύ καλό τη αδερφή μου και μου το τραγουδί δεν πρέπει να πάει χαμένο. Και, I'm gonna make sure I book you an appointment. Και έκλεισε Ε, sorry, και έβαλε το συντή στο Christmas party. Και απλά μια φάση με ένα Μα τι είναι το μπαγκό. I don't know this song. Who is this? Και μου το. Α, actually, δηλαδή του. δεν είναι αδερφή μια πολύ μου και το, και το, και το, και το. Το... θέλω να την γνωρίσει, λέει του. Και το φέρτε στο γραφείο μου. Mm. Και έτσι και έγινε. Μα λέει τώρα. Όχι, oh, είναι ανιόρκε. Ζούσαν yeah. ανιόρκε με ένα αδερφή μου τότε και έγινε τούτη κουβέντα που σου λέω. Και ήμουν εγώ 23 χρονών. Επειδή στο γραφείο του. Πολύ συμπαθητικό τύπο, κυρίουλη. Αλλά ήταν η φάση που έκατσα για μέ. Η πρώτη κουβέντα ήταν: So what do you do? Να το excuse me. What do you mean? Λέει μου, other than singing, other than sing, what do you do? Λέει okay, μου, I play percussion. Φέρεσαν drums τότε. Λέει έτσι, έμαθεν. Λέει μου, είσαι καλή. Δεν ακόμα. Λέει μου, και χορεύκω. ναι, όλοι χορεύκουν και τραγουδούν τώρα. Λέει μου, πρώθομαι την Σακύρα που χορεύει και τραγουδά. Δεν τη λέω, την πρέπει να Έναν προϊόν τώρα και να την... Ναι, ναι. Πού το έχεις βρει τώρα. Το οποίο ήταν κάτι που έζησα... και... θα σας παντάσω, άλλη φορά την κουβέντα. Στην Ελλάδα. Όταν στους popstars τους είπα, γράφω τη γη μου μουσική,

ε, τώρα το μισθό, το μισθό, δύσκολο. Πρέπει να βρούμε κάτι. Τώρα σκεφτούμε. Ε, πόσο χρόνο είσαι 23 okay, θα πούμε γιατί η ζωή για 16, θα πούμε 16 16-17, ζωή την πούμε ότι πούμε τον η ζωή θα που φύγει η ζωή θα πούμε ρε, μα τι μου πούμε Εντάξει τώρα, it makes sense. <laughs> Αλλά που μου έρωταν τα πράγματα, γιατί για, για εκείνον είναι υπεύθυνο στο distribution, α πούμε. Θέλει mm. ναι. ναι. ναι, να δει πώ να μπορεί να μιλήσει. Να πώ να σε βγάλει <laughs> λεφτά πάνω σου, ναι. Για ναι. το spiritual self μου, τούν το πράγμα καταστροφή. ήταν κάτι, ναι, ήταν καταστροφή. Mm. Εγώ προσπαθώ να βρω τον εαυτό μου και, το, και, το, και, τη θέση μου στον κόσμο spiritually και πώ να γράψω τραγούδια που να αγγίξω ψυχέ, α πούμε. <laughs> στο το πω έτσι, ήμουν ρομαντική. Και τόσο ήρθαν και κάμε με μπουμ. Σειρέμαι, πια mm. σειρέμαι, μπουμ, και πια και μέτσε, έσυρεμε, μπούμ, και προσγείωσε με πολλά νομαλά. Και έφυγε από γάμα και σκεφτούμε, δεν ξέρω αν θέλω να ανήκω σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το industry. Δεν ξέρω αν θέλω να περάσω αυτό το πράγμα. Εντάξει, εν τζέ ήταν η αποφασή μετά που τον το μετσί μπακάνι. Εδώ κάτσαν, σε πήγα σε κάποια events, επειδή πέρασε με κόσμο. Ήταν έτσι λίγο παντού. Ε, ενίθελα, ε, ήταν κάτι που dark για μένα, να σου το είναι μόνο τούτο. Εγώ ήμουν ένα μ... μωρό στη ψυχή μου που αγαπούσα τα ζώα, δεν ήθελα να αγαπνίζω, να, να, να ξαφνικά μπήκα σε έναν χώρο που πήγαινε στα events, ήταν όλα λίγο στημένα, έπρεπε να προσεχώ το image μου, κάμουν να mm. κάνω μπροστά μου. Εγώ, εγώ τσιγάρωνα, ναι, καπνίζα. Mm -hmm. Έτσι έλα λέω ότι δεν μπορούσα να το διαχειριστώ Ήταν η πρώτη και σου επαφή σου αλλά... με τα πράγματα Αλλά ναι ήταν η πρώτη μου επαφή με... Αλλά έλεγα ότι μου ότι ok Βασικά για να φτάσω Ας το πω ίσια Για να φτάσω σε σημείο που να μπορώ Εγώ να πάρω αποφάσεις για μένα Και να κάνω influence στον κόσμο όπω εγώ θέλω Πρέπει να περάσω που τον τάσκα τα ούλα Και I'm not sure I want to go through that shit Πότε γίνεται τούτο? Πού το το ο 7 πριν να φύγω από την Αμερική. Καμπή μια ανωτελία και να σε αφήσω να συνεχίσει. Όχι, τούτο είναι βασικά. Τα social media πλέον εδώ σαν την ευκαιρία σε πάρα πολύ κόσμο να κάνουν skip του ανθρώπου, να του κρίνει το Ιντερνετ, να γίνουν αποδεκτοί από το Ιντερνετ και να έρθει από την άλλη πλευρά. Πλέον ναι. ο άλλο να σε βρει. So, υπάρχει και ένα θετικό γενικά. Όπω πριν το τραγούδι που ακούσαμε, και θεωρώ ότι πριν που είπε για manifestation και μ, κάποια πράγματα πιστεύει, χωρί να καταλαβούμε βασικά δικαιολογούμε τι ενεργέ μα. Εγώ με τι άποψει ότι δεν ναι, και να το πιστεύει, αλλά πρέπει να το κάνει και παραβέμπει στη συζήτηση που είχαμε πριν προηγουμένω. Το repetition και το execution. Επειδή υπάρχει και μια παρερμηνία του να έχω κίνητρο. Το κίνητρο είναι πολύ λίγο, διαρκεί πάρα πολύ ώρα. Με, μετά πρέπει να έχει επιμονή και συνοχή. Δηλαδή, και να με θέλεις να σηκωθείς μια μέρα να πάει στο στούντιο. Πρέπει να πάει. Ναι. Ξαρτάται και τι θέλει όμω. Θα είχαμε κομμίτ σε κάτι έτσι. πρέπει να σε Ας πάνε εγώ ήθελα απλά να γίνω διάσημη. Ήταν η ευκαιρία τη ζωή μου το 2007. Μα το να γίνει διάσημος νομίζω είναι δρόμο εξαρτάται. Ας πούμε η, καημένη, πώς θα, Ήτανε αυτός της όμως. Ε... Επέρασε και... Ναι, αλλά ήτανε αυτός της. Ναι, αλλά δεν έκαμνε εκείνον το, <εστασίλω> <εστά> το κάτι το... Η κάκα ξεκίνησε που από... τα underground. Νέα Υόρκη Λέρω, και εκείνη το... εννοώ. Οξύ... Ξέρω, ξέρω, εγώ την κάκα ήξερα ε... την πριν να γίνει γνωστή γιατί έφτιανε με έναν Κυπρέο. Κάμνε dating έναν Κυπρέο. Ακούγεται μες την Κύπρο να το παίχνεις. Έξερα, ναι, Κύπρο. Αλλά είχε boyfriend μια φάση της ζωής της Το Γιώργο Θεοχάρους Το Γιώργο Γιώργιου ρε σου λέω Κάποιος Γιώργο Θεοχάρους έχει προφίλ τώρα στις Instagram Κάτι να βέζει Και να μου πεις ήταν τα λαντούχα Είναι που παίζε με ο πιάνον της και τραγούδα Ναι τώρα επέρασε το part που Έθελε να βγάλει το έξαλλο για να γίνει Τι νομ μπουμ να τη μάθουν ούλοι Και τώρα Ναι τώρα Έφτασε στο σημείο που μπορεί να πει κάτι ε, και να την ακούσουν. Μόνη τη, εμπράν. Πλέον είναι πιο δυνατή από τι Ναι, εγώ δεν ήθελα να περάσω το πράγμα τότε. Ε, και αρκετοί καλλιτέχνε που αργότερα το μαθαίνω, η Αγγιλέρα, ο Τίμπερλεκ, η Μπρίτνη ήταν στο Disney Channel. Ναι, Η ιστορία του Μπίπερ τα όνειρα όλων όσων θέλουν να. Γιατί και τι

ναι, είχαν πλατφόρμα τους. Ήταν ήδη γνωστοί σε έναν πιο νέο οικογένειο και επίσης ήταν πολλά γνωστοί στα, όχι στα αποκύκλωματα, στους κύκλους, στο networking. Ήταν απλά, ο μόνος ο οποίος απλά τραγούδα από ξύπορ μετρό και τον σκούτερ ήταν ο Bieber. Απλά για να καταλάβεις πως κάποιοι άνθρωποι κινούν τα νήματα και θεωρούν είναι ο καλύτερος προϊόντος και ήταν, ήταν, με την Αγγιλέρα και το Timberlake σε, σε, στα ίδια σιόου τα Να μου πεις η Αγγιλέρα να άξιζε να, ε, ε, να, να την Britney που αν είχαν και, η, και η ιδιαίτερη φωνή και να μην προωθήσουν την Αγγιλέρα που τα φωνάρα. Να Όχι, ναι. αλλά πολλά μετά. Πολλά μετά. Με a Εντάξει, mm. ήταν και κάτι στα late 90 Ήταν το

ε, φίλε, ως εμένα μου να άλλο, είμαι δεκαέξι. Μιλτώ που δεν είναι τώρα όμως. προβλήματα με τον προβλήματα την κειδαιμονία των μωρών της. Έχουν τα πράγματα... Παιζούνται πολλά πράγματα πίσω από την κουρτίνα. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Επομένως ο καθένας είναι ο δρόμος που αποφασίζει να ακολουθήσει. Μεταξύ τσιγάρου και κουβέντα σε δημιουργεί ειναι παντα πια μέσα από την μέσα. <laughs> με, ναι, μάλλον, Μα ναι, είπαμε. Βασικά είπα εγώ. Οι τέσσερι. Και... με ηλέφωνο ήταν που ήταν η κουβέντα. Ξαϊπά σου που Όχι, που Που λαός παιδιά. Να μπορεί να μιλήσουμε λαός. Είπαμε τον κάτι τραγούδι μαζί

ήταν και στους Minus One yeah. μαζί με το. Και στους Minus One ήταν uh, μαζί μου. Uh, έχουμε τον Στέφανο Μελετίου στα drums. Συγγένεια με Μυρτώ. Έχει συγγένεια. Ναι, ενώ ο ταλαντούχος εξαδερφός μου. Εξαδερφός μου ο Μικρούλης. Είναι ο Δημήτρης Κορδίλης στην κιθάρα, ο Jim. Yeah. Και μαζί μας έχουμε στα πλήκτρα τον Χουσέιν, Κύρμιζή, ο Τζαπών. Άλλος Τζαπών. Αυτό είναι. που, μπορεί ο κόσμος να σας ακούσει, να σας δει. ξεκινούμε στις 17 του, στο Downtown και θα παίζουμε ένα μένα Σάββατο Κάθε έναν μήνα Σάββατο. Κάθε πρώτον και Σάββατο. Πρώτον και Σάββατο. Χτός που Χτός που Οκτώβριο έχουμε έναν να μέξουμε το πρώτον τελευταίο. Το πρώτον Μπορούμε να δούμε κάποιον giveaway, κάποιον invitation για να... Έχετε website, instagram, κάτι? Ακόμα δεν 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 Yeah, πάνω, έβδομα, αυτούμε. Αυτούμε. Αν το έχουμε δυο invitations για, το, για την πρώτη εμφάνιση, άρα όσοι θέλουν να παρεμβρεθούν στους Covered Dose, Να, Cover -dose. <laughs> να ξέρουν ωραίο, να κρατούμε το Να στείλουν μήνυμα στο Netcast Zone Dose και να κάνουν εγκλήρωση δυο παιδιά και ο διπλές προσκλήσεις, προσκλήσεις yeah. cool. θα ήθελα να δημιουργήσετε κάποιον προφίλ ο διαγωνισμός yeah, να, γίνει να γίνει εκεί. Mm -hmm. so, uh, yeah. να, για να πιάνετε λίγο τράξιο, γιατί αν είχατε social media τώρα, ήταν ο Ζιστέλ Λαποτζή να κάνουν follow και να είναι δεν

θα μπορούσαν να ακούω για πολλές ώρες, νιώθω το, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία Να πούμε και κάτι όμως, για τον κόσμο, πέρα, 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 τι πέρα, να πέρα. περιμένει Είναι ναι, 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 πολύ ναι, ναι. να πούμε τι να περιμένει, είπαμε που τα ζώα μέχρι τα αυτά και για πέρα, 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 τι πέρα, να πέρα, περιμένει Ο κόσμος γνωρίζει ποιους να περιμένει και θεωρητικά να να σας μέσα από τη μουσική σας αλλά θέλετε να του πείτε και τι να περιμένει εννοείται να πούμε να ωραίο πολλά πάρα προ...

Bueno, estos guys son de Yin to Mayang. Yang, yang no, no, Yin and Yang. Yin, yin. yin to Mayang. E, e, y ahí están yo lo quiero a mi música. Y aquí, me doy. O, o, o François. Y e, me llamaba por monos tú, antes de Roso Baby. Amenan. Y uh, esto es Hard Rock. Y uh, Yin disfasis. O. Oh, los poda. O oh, quien es José. <laughs> o Yorgos. <laughs> pero no se va un tirano, ¿no? no <laughs> 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 ε, αντιπροσωπεύει το, το πιο ελληνικό εν τέχνο ροκ, αν, αν, μου επιτρέπεις ναι, να το πω έτσι. Ναι, και, και πιάνεις ακόμα τα όρια του πιο να πω λαϊκό, νο, ή λαϊκό. Λαλείς κακιά ακόμα πιο λαϊκό. Άρα ναι, 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 ναι. Ε, εγώ είμαι έτσι λίγο ο Τζόκερ που λαλώ λίγο μπούλα που αλλά είμαι και λίγο πιο alternative, έχω έτσι ένα πιο pop uh, α το πούμε. Και εμεί οι τρει τώρα έκαναμε μια πολύ ωραία σαλάτα. Που ούτε εμεί ήδη δεν ξέραμε στην αρχή ότι ήταν ωραία το τη σαλάτα. Ότι αβάλω, α πούμε, τη φράουλα με το. Φορείδο σε σπρώμα. Ναι, ακριβώ. Φίλε, μην μου ρωτούν καλά τι να παίζετε εσύ ή μυρτό. Ακριβώ. Συνολό παιδιά να παίζουμε ό,τι τελειώνει σε ροκ. Έντεχνο ροκ, ελληνικό ροκ, ξένο ροκ, κλασικό ροκ. Λαϊκό ροκ. Ό,τι τελειώνει σε ροκ και τα παίζουμε. Ναι. Και εν τούτον το ωραίο να περιμένει ο κόσμο ότι που ενέρθει να ακούσει λίον πουλα περίπου ε, αλλά είναι ανούλα ωραία δεμένα με έναν όμορφο ναι. έναν ωραία και ξέρεις, το πρόγραμμα χωρεί κόσμο δηλαδή έναν κόσμο που θα πάει απέναντι στο stage και θέλει στο θέλουν να περάσει εξίσου καλά ας πούμε ένα ε, χορέψει, ένα ε, σήματα, ένα ένα, ένα ε, η μουσική μας είναι ούλια Φορεί σας πάσεις κινητούν τα σαν ούλους Φορεί μας Να πούμε για τον κόσμο Αν μου επιτρέπουν τα παιδιά Έχω μια ιδέα τώρα Τούτοι που μας ακούν Επειδή εμείς αρέσει να πειραματιζούμαστε και με τραγούδια Πιάνουμε και τραγούδια που Σε αρχή ήμασταν κάπως τώρα να κομμάτι Αλλά κάνουμε τα μας στείλουν Αν που Κάτι, αν νομίζουν ότι... Δεν μπορεί να είναι τραγούδι, μπορεί να είναι... Ναι. 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 Ή υπόσχε. κάποιον καλή τέχνη. Και εμείς αν το ψάξουμε, και, hopefully, αν αυτούς να μας ακούσουν, μπορεί να βάλουμε κάτι... Εντάξει, χειμώνο, φράτσου, δεν νομίζουν Άρα, δηλαδή, θα έρθουμε πρώτο show στο downtown. Οκ.